Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Φέι. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Πάρη. Γεια σου Φέη. Θα πάμε τώρα έτσι πάλι. Το <laughs> ναι, 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 ναι. <mates> ε, λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας την Φέι, ε, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος και κάνει και άλλα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ε, οπότε, ξεκινώντα, θα μα πει λίγο πράγματα για σένα, Φέι, με τι ασχολείσαι, λίγα πράγματα να έχουμε και για την Wellix και λοιπά, για να το πιάσουμε από εκεί. Ωραία. Ε, ε, εγώ είμαι κλινική ψυχολόγο, που είναι ένα από τα πολύ ωραία πράγματα που κάνω. Και το δεύτερο είναι ότι είμαι και Chief Science Officer στη Wellix. Η Wellix mm. είναι μια εταιρεία που ασχολείται πάρα πολύ με το wellness και το well-being μέσω μιας πλατφόρμας που έχουμε συγκεντρώσει ψηφιακά εργαλεία. Και έτσι καθημερινά ασχολούμαι με το well-being των ανθρώπων από την πλευρά των οργανισμών και μετά και πιο εξατομικευμένα. Οκ. Okay. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, η ναι. οποία από μια δική μου απορία στην αρχή ε, και είναι γενικότερη. Ποια είναι η διαφορά ενός ψυχολόγου, Ενό κλινικού ψυχολόγου, ενό ψυχιάτρου, ενό ψυχοθεραπευτή, ενό κοινωνικού λειτουργού. Δηλαδή, ακούμε πολλά τέτοια ναι. πράγματα. Έχω μία εικόνα εγώ για κάποια από αυτά τα πράγματα. Μένα, μάνα μου έχει σπουδάσει κοινωνική λειτουργό, mm -hmm, οπότε mm -hmm. έχω ακούσει κάποια πράγματα. Αλλά οφείλω να πω ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω ακριβώ όλε αυτέ τι ιδιότητε. Και τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να λοιπόν, ρωτήσω. Για να δω πώ μπορώ να βοηθήσω. Ε, Αρχικά έχουμε ένα κοινό στοιχείο όλοι μας. Ασχολούμαστε με τον άνθρωπο. Mm -hmm. έτσι ε, Έχουμε στην πλάτη μας αυτό που λέμε πρόβλημα. Δηλαδή, συνήθως όλοι όσοι σκέφτονται αυτές τις ειδικότητε, λένε ένας άνθρωπος που έχει ένα πρόβλημα και πάει κάπου. Mm -hmm. Ξεκινάμε με τις σπουδέ στην ψυχολογία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά παίρνοντα κάτι πολύ βασικό σε, σε σπουδέ. Και από εκεί και πέρα, ο κλινικός ψυχολόγος αγαπά αρκετά την ψυχοπαθολογία και τη διάγνωση. Κάνουμε okay. αυτό, έτσι. Μία φορά ένας καθηγητής μου είχε πει είναι σαν να είναι ο παθολόγος της ιατρικής. Οκ. Okay. Έτσι. Ο ψυχίατρος είναι μια ειδικότητα της ιατρικής που συνταγογράφει φάρμακα. εμεί δεν το κάνουμε ε, mm. αυτό. Από εκεί και πέρα όλες οι άλλες ειδικότητε είναι εξειδικεύσεις. Ο κοινωνικός λειτουργός Πια μπαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο. Είναι μια ειδικότητα από μόνο του ξεχωριστή, που έχει να κάνει περισσότερο με παρεμβάσει, μπορεί να δουλεύει σε οργανισμού, σε δημόσιου φορεί, να κάνει μελέτε, δηλαδή να πάει σε ένα σπίτι και να μελετήσει που έχει γίνει η καταγγελία, έτσι, ποια είναι η δυναμική κτλ. Όλα όμω κάπω συνδέονται. Δηλαδή και ο ψυχολόγο θα συνδεθεί ενδεχομένω με τον ψυχίατρο, θα συνδεθεί με το κοινωνικό λειτουργό που θα μελετήσει και εκείνο σε ένα σύστημα και, και ούτω καθεξή. Mm -hmm. Και γενικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ θα, θα πιαστώ μια λέξη που χρησιμοποιείς, χρησιμοποιείς τη λέξη πρόβλημα. Mm. Και εδώ πέρα έχετε η κλασική ερώτηση. Ε, το κατά πόσο τελικά χρειάζεται να υπάρχει ένα πρόβλημα ή αν τελικά θα έπρεπε να υπάρχει μια, πώς να το πω, μια ρουτίνα ε, πάνω στο κομμάτι αυτό. Γιατί είναι και λίγο ταμπού στην Ελλάδα νομίζω ακόμα το κομμάτι. Εξακολουθεί και είναι ταμπού. Λίγο οι πιο νέες τώρα γενιές... Mm βοηθούν στο να εξαλειφθεί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν σκεφτόμαστε ψυχολόγος, σκεφτόμαστε πρόβλημα. Κάποιο πρόβλημα έχει ο άλλος, κάποιο πρόβλημα έχει ο άλλος και πάμε να το λύσουμε. Και οι ίδιοι οι άνθρωποι που έρχονται αισθάνονται, mm -hmm. δηλαδή βάζουν τον εαυτό τους στην κατηγορία του προβλήματος. Ότι ε, κάτι αντιμετωπίζω, το οποίο πρώτα απ όλα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Συνήθως... Δυστυχώ το συνδέουμε με αυτό που λέμε, μήπω δεν πάω καλά. Μήπω είμαι τρελό και ούτω καθεξή. Mm -hmm. Και υπάρχει και η άλλη κατηγορία των ανθρώπων που σου λέει: Για να πηγαίνει ο άλλο σε κάποιον ειδικό, έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, πάω να το λύσω. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με το να λίγο προσδιορίζεται και ποια είναι η υπηρεσία. Mm -hmm. Έτσι. Σκεφτείτε mm -hmm. τώρα: Ένα ψυχολόγο κάθεται στο γραφείο του. Καλή ώρα τώρα, έτσι, συζητάμε... Έχει βγάλει την μπλοκάκι. Ε, θα ήθελα, η αλήθεια είναι, κάτι μου λείπει τώρα. Λοιπόν, ε, συζητάμε, δεν μου δίνεις κάτι χαλασμένο, δεν μου δίνεις μία συσκευή. Ναι. Επομένως, τι κάνω, ποια είναι η υπηρεσία που προσφέρω, τι έρθει, Γιατί, για ποιο λόγο έχεις έρθει. Για να λύσουμε κάτι. Mm -hmm. Αλλά επί της ουσίας, ε, για μένα είναι περισσότερο στο να μάθει πράγματα, mm -hmm. να εξελιχθεί. Τώρα, αυτά ακούγεται και λίγο πια σάρια να εξελιχθεί, να βρω τον εαυτό μου και mm -hmm. διάφορα τέτοια, έτσι, αλλά να δει τι έχει αυτή η ζωή και η ζωή σου και γενικότερα η, η ζωή σε όλο το, το έμπρο τη. Επομένω, για εμένα τουλάχιστον. Η λέξη πρόβλημα είναι λίγο red flag. Δεν μου αρέσει όταν κάποιο αισθάνεται το πρόβλημα, mm -hmm. έτσι. Αυτό που εγώ σκεφτόμουν πάντα, βέβαια γύρω από την. και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να ρωτήσω γύρω από την ψυχοθεραπεία, η οποία ίσως είναι. εγώ το έχω καταλάβει σαν μια λειτουργία που μπορεί να είναι ομπρέλα πάνω από διάφορε mm -hmm. εκπαιδεύσει, αλλά mm -hmm. θα μα πει mm -hmm. αν θέλει. Mm -hmm. ε, αυτό το που έχω καταλάβει είναι. και ο τρόπο που εγώ το βλέπω και. Το αντιλαμβάνομαι είναι το ότι όπω πα για να πα να κάνει γυμναστική, δεν πρέπει να είναι καταστραμμένο το κορμί σου. Δηλαδή πα και το κάνει γιατί είναι καλό για σένα <χ> αυτό. <χ> Οπότε αντίστοιχα κάνει το ίδιο και για, το, για τον ψυχισμό σου. <χ> δηλαδή <χ> είσαι έναν άνθρωπο που είναι εκπαιδευμένο σε αυτό. Εγώ αυτό το οποίο έχω δει σε κάποιου είναι να λένε ότι πώ ξέρει ο άλλο πώ να με βοηθά. Είμαι τόσο ξεχωριστό, αλλά ενώ όντω όλοι έχουμε τη δική μα ταυτότητα, οι άνθρωποι έχουμε patterns mm -hmm. στι συμπεριφορέ mm -hmm. και στα συναισθήματα mm -hmm. και σε αυτά. Mm -hmm. Και ξέρει, mm -hmm. μπορεί να βοηθηθεί μέσα από αυτό, ίσω. Δεν ξέρω. Είναι έτσι ακριβώ. Ε, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι δεν είναι τόσο αφηρημένα τα πράγματα όπω μπορεί να φαίνονται. Δηλαδή σίγουρα παιδιά το έχετε ακούσει, εγώ είμαι πολύ, και εγώ είμαι μεγάλος ψυχολόγος και είμαι ψυχολόγος τη ζωής ναι, ναι, ναι. και να σου πω εγώ τι έχω ακούσει, έτσι. Ναι, ναι. Και σίγουρα ε, και αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή η, όταν ξεκίνησε η ψυχολογία δεν υπήρχε σαν κλάδο, ναι. και αρχίσαμε να μελετάμε. Αναπτύχθηκε μέσα από μελέτη που έκαναν άλλοι δεκαετίε πριν, mm -hmm. πάρα πολλά χρόνια πριν, έτσι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είναι κάτι χαλασμένο, όπω είπε, πάρι. Μπορεί να πάω στο γυμναστήριο γιατί να θέλω να κάνω ενδυνάμωση. Γιατί θέλω να κάνω αποκατάσταση από κάτι. Γιατί μπορεί να θέλω να αυξήσω τις θερμίδες που καίω. Έτσι. Πηγαίνοντα λοιπόν στο ψυχολόγο, στη συμβουλευτική, στην ψυχοθεραπεία, που είναι μια εξειδίκευση. Δηλαδή, έχει ακολουθήσει μία σειρά από σπουδέ και κάνει και μία εξειδίκευση σε μία συγκεκριμένη έτσι, ε, μεθοδολογία, να το πούμε. Αυτό το πράγμα είναι συγκεκριμένο γιατί στηρίζεται σε έρευνε. Που πάλι μπαίνει και το ζητούμενο ότι όσε έρευνε υπάρχουν που δείχνουν προ μία κατεύθυνση, άλλε τόσε δείχνουν προ την άλλη κατεύθυνση. Mm -hmm. Γι' αυτό πάρα πολλοί νιώθουν ότι, Ναι, εντάξει τώρα πώς βγάζεις άκρη, από την άλλη όμως υπάρχουν όλα αυτά τα, τα εργαλεία που σε βοηθούν πρώτα απ' όλα να καταλάβεις mm -hmm. το mm -hmm. DNA έτσι, του ανθρώπου, τη συμπεριφορά, όλα αυτά τα patterns τα οποία πολύ ωραία είπε πάρει, τα οποία ακόμα και εμείς οι ίδιοι δεν τα συνειδητοποιούμε πολλές φορές γιατί είναι αυτοματοποιημένα, έτσι λειτουργούμε. Mm. Και είναι πολύ δύσκολο πολλέ φορέ να εντοπίσει ακόμα και τη ρίζα του. Αλλά εντοπίζοντά τη, μπορεί να δει και τι άλλαγε θα κάνει. Επομένω, σίγουρα δεν χρειάζεται ένα άνθρωπο να έχει ένα πρόβλημα μεγάλο, άλυτο, έτσι, και να αισθάνεται ότι τον πνίγει για να πάει mm. σε έναν ειδικό. Σίγουρα όχι. Μπορεί να το πούμε αφορμή. Mm -hmm. Όπως Όπω έχω μια αφορμή ότι θέλω να πάω στο γυμναστήριο, βέβαια. Νομίζω ότι εκεί πέρα έχει παρεξηγήσει ότι επειδή πολλέ φορέ το... δεν ταιριάζει καλά με έναν άνθρωπο, το οποίο μπορεί να σημαίνει και στο... να πάω να κάνω γυμναστική με κάποιον άνθρωπο ο οποίο να μην ταιριάξουμε. Να πάω και μου χαλά τον νόμο. Ακούσα, Αντρέα. Όχι, εντάξει. Δεν ευθύ ο Αντρέα. Μην το παρεξηγηθούμε εδώ πέρα. Δηλαδή, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να μην ταιριάξει με τον άλλο επαγγελματία. Απλά επειδή ίσω με την ψυχολογία δεν έχει ο άλλο στο μυαλό του ότι ξέρει τι μπορεί να μην ταιριάξουμε και να πρέπει να δοκιμάσει κάτι άλλο ή κάτι τέτοιο. Το βλέπουν ότι επειδή σε κάποιου μπορεί να μην δουλέψει μπορεί να του δημιουργήσει ένα αντίστροφο συνέστημα. Ότι γι' αυτό ίσω είναι το, το βλέπουν σαν πρόβλημα, ότι ξέρει τι κάνει κακό, α πούμε, ή ναι. οτιδήποτε άλλο. <κυρίζει> και επειδή υπάρχει όλο αυτό το ταμπού και εκεί πέρα νομίζω δημιουργεί φόβο σε κάποιου ανθρώπου να το δοκιμάσουν και να το εξερευνήσουν και να το προχωρήσουν παρακάτω. Αλλά εντάξει, νομίζω το βλέπει σίγουρα παραπάνω από εμά αυτό και το. Το, 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 βλέπω, το, ζεις. το βλέπω, ναι, το βλέπω συνεχώ. Γιατί και οι ίδιοι οι άνθρωποι όταν ε, θα αποφασίσουν να έρθουν mm -hmm. έτσι, και μπορεί κάποιο να πει ε, Θέλω να πάω, και να περάσουν έξι μήνες. ένα χρόνο. Ο oh, ναι, εντάξει. Έτσι. Ε, είναι... Ξέρεις, όταν μπαίνουν στο γραφείο και σου λέει κάποιος... E, τώρα τι θα ακούσετε, τι θα σας πω... <laughs> και ήδη ο άνθρωπος αισθάνεται άσχημα... <laughs> έτσι... <laughs> για αυτό που θα μοιραστεί... και το προσδιορίζει σαν... δεν πάω καλά. <laughs> αυτό το θεωρώ λιγό, τρίκι. <laughs> και, για μένα η ψυχολογία τώρα είναι... Ε, κάτι, okay, οκ, πολύ, πολύ, ωραίο, πολύ exciting, πολύ έτσι dopamine trigger, γιατί έχεις μονίμως μια έκπληξη. Ε, αλλά πραγματικά έχει να κάνει και με τη σχέση. Και... Τι κάνουμε, χτίζουμε πάνω στη σχέση και όταν χτίζεις πάνω στη σχέση, δηλαδή άμα τον πάρεις τον άνθρωπο απομονωμένο και τον δεις «Α, ήρθε με αυτό το πρόβλημα», ναι, θα πρέπει να λειτουργήσουμε συστηματικά. Αν έρθει ένας άνθρωπος με μία φοβία, και τα αεροπλάνα και πρέπει να ταξιδεύει για τη δουλειά του. Mm. Θα πρέπει να ε, ακολουθήσουμε συγκεκριμένη έτσι, μεθοδολογία, ε, ένα mm. step ah, process, ναι, για να μπορέσει να, να το ξεπεράσει και να μην χάσει τη δουλειά του, να κάνει ό,τι θέλει να κάνει κτλ. Ah, έχω δύο λύσει σε αυτό. Έχω ένα φίλο που ταξιδεύει με αλκοόλ και ζάναξ ταυτόχρονα. Και είναι... δεν το είπα δεν το παιδιά. εγώ δεν είπα τίποτα. Και, και εγώ εντάξει που έχω γενικά έχω θέμα με τα ύψη πάρα πολύ και με τα αεροπλάνα έχω μια ανασφάλεια θα το πω. Δεν θα πω ότι ευτυχώ δεν, δεν έχω δηλαδή φοβία. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι απλά το παίρνεις απόφαση και πας, έτσι δεν είναι η λύση, υπάρχει πιο καλή. Αχ, ναι, δεν είναι τόσο απλό, <laughs> ξέρεις αυτό, τώρα που θυμίζει το δεν υπάρχει, ε, δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω, πίστεψε ναι, σε αυτό ναι. που είσαι, κάνε ναι, 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 ναι. ναι, ό,τι μπορείς, sky's the limit και τέτοια. Ε, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία, σε μερικούς ανθρώπους λειτουργούν, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να είναι και πολύ, ε, να μην είναι καθόλου motivating... Mm -hmm. Γιατί υπάρχει παιδιά για αυτό το στρες ότι γιατί δεν το καταφέρνω γιατί εμένα μου έχει βγει αυτό το θέμα έτσι mm -hmm. γιατί δεν το έχει το ίδιο ο Αντώνης και ο Πάρης που έχει πιο δύσκολη ζωή από τη δική μου επομένως κάτι εγώ δεν κάνω ε, σωστά επομένως θέλει μία προσοχή στο πώς το προσεγγίζουμε, ναι. στο πώς ξεπερνάμε τα πράγματα. Βέβαια, αν κάποιος τον βοηθάει να πιει ένα ουίσκι... Με ε, ένα φύλο, ζάναξ. Λέει, <χει> <αυλιά> της πτήσεις, <πτύσης>. Γιατί όχι. Δηλαδή, νομίζω ότι we need to keep it real. Και η ψυχολογία, επειδή έχει να κάνει με ανθρώπους, θα πρέπει να έχει κάτι να, ναι, πολύ ναι, ζωηρό, ναι, ρεαλιστικό. Ναι, ναι, ναι. έτσι; okay. <χει> Νομίζω ότι α, πρακτικά υπάρχει για όλους τους ανθρώπους... Κάποιο τρόπο να το απαλύνει, δεν λέω ότι όλα λύνονται και όλα τέτοια. Απλά ίσως υπάρχουν τεχνικέ που κάποιο πιο ειδικό από σένα θα σε βοηθήσει να εξερευνήσει ώστε να βρει τον τρόπο να το, ε, να το πολεμήσεις. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι είναι σαν να μπαίνουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Και οι δύο. Mm. Ε, ούτε εγώ ξέρω τι θα βρω. Mm -hmm. Γιατί και κάθε ιστορία είναι ξεχωριστή. Mm. Δεν έχω ακούσει ποτέ την ίδια ιστορία έτσι ε, Και πάμε να βρούμε μαζί. Και ακόμα και εγώ δεν έχω στο μυαλό μου. Α, είδα το Μπάρι, είδα τον Αντώνη, μάλλον έτσι όπως τον κόβω τώρα. Ε, και με αυτό που μου αναφέρει, θα χρησιμοποιήσω αυτό, αυτό, αυτό και θα είμαστε έτοιμοι. Θα είναι OK, μπράβο σε έξι μήνε, χαρητήρια, καλέ κριτικέ κτλ. Mm. Ούτε mm. καν. Γιατί μπορεί εγώ να προτείνω κάτι, για παράδειγμα, το οποίο για εσένα να είναι ξενό, okay. να μην σου αρέσει, να, να μην σε βοηθάει για τον οποιοδήποτε λόγο και πρέπει να το ακούσω αυτό γιατί το να προσπαθήσω να σε βάλω τώρα σε ένα κουτί και να σου πω κοίταξε τώρα Αντώνη πάρει, έχει mm -hmm. δουλέψει με άλλου 100 mm -hmm. θα το κάνεις θες δε θες το έχει κάνει αυτό. Google. Είναι αυτό. το κλασικό στο software, έχουμε το αντίστοιχο α, τέτοιο. Α, λέμε, α, ναι. ναι, λέμε αφού η Google οργανώνεται έτσι ή κάνει αυτό. Υπήρχε ναι, ναι, ναι. ναι. τα πιο παλιά χρόνια ένα κίνημα, όχι για την Google συγκεκριμένα, αλλά για πιο, πιο μεγάλε εταιρείε, ότι δεν γίνεται ρε παιδί μου αυτή να το κάνουν και να δουλεύει και να μπορούμε εμεί. Θα κάνουμε εμεί το ίδιο. Ναι. Α, ναι, δεν μ' αρέσει αυτό πολύ. Δεν είναι πολύ creative. Το pattern, ναι, είναι σημαντικό. Τα εργαλεία είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, δεν κάνουμε ότι μα έρθει τώρα στο κεφάλι. Προφανώ δεν πα στα άκρα. Ακριβώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι δούλεψε για τον Πάρη, θα πάω να το κάνω κι εγώ. Για παράδειγμα, ο Πάρη ωραία να κάνει fasting. Θα πάμε εκεί μετά. Ακριβώ. για τέτοια ή δεν θα πούμε για τέτοια. Ό,τι θέλετε να πούμε. Ωραία, ωραία, τέλεια. Ας πούμε. Ε, και τον βολεύει. Α πούμε, εγώ κάποια στιγμή και μου είχε ρίξει πάρα πολύ την ενέργεια και μου δεν έχει, έχει να κάνει με το. Α, το. Yeah. Αυτό. Αυτό το πράγμα. Και αυτό μα πάει τώρα και σε ένα ζήτημα το πώ ακού τον άλλον, τι μαθαίνει για τον άλλον. Mm -hmm. Έτσι. Γιατί άμα τώρα το όλο πράγμα το αντιμετωπίζει σαν ότι mm -hmm. είμαι ο απόλυτος expert. Δεν με ασφισβητεί κανείς, γιατί ήμουν top student, γιατί έχω δει χι ανθρώπους και 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 και. Ε, και το fasting λειτουργεί πάρα πολύ ωραία στο πάρι, αλλά σε σένα δεν λειτουργεί καθόλου. Έτσι. Και έρχεται ο Παρί και σου λέει, αποκλείεται να μην έχεις ενέργεια. Μα δεν έχω ενέργεια. Αποκλείεται να αισθάνεσαι τόσο άσχημα. Εγώ θέλω να δηλώσω ένωχο ότι το έχω κάνει. Ποιο δεν το έχει κάνει, Μάρι, νομίζω. Τώρα δεν το κάνω, αλλά το έχω κάνει. Ναι. Γιατί είναι αυτό το. Εκείνη τη στιγμή επικοινωνεί λίγο το ότι η πραγματικότητά μου, το πρίσμα μου works for me επομένως ε, μου δεν δίνει για έναν αέρα έτσι κτλ. και τα λοιπά mm -hmm. κάτι εσύ δεν κάνεις λάθος για αυτό που σου <laughs> προτείνω εγώ <laughs> 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 και <laughs> έχω το απόλυτο δίκιο και είμαι ο τόπο. Ε, θα, θα δηλώσω ένοχο για κάτι και θα πω και μια ειδά η αδερφή μου πριν ξέρω εγώ εγώ τρει-τέσσερι μέρες εγώ γενικά όταν παθαίνω όταν βρίσκω κάτι και μου αρέσει ενθουσιάζομαι πάρα πολύ με αυτό Οριακά, θέλω να, 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 να πείσω του πάντε να το κάνω οπότε εγώ ήμουν ένα άτομο το οποίο δεν έτρωγε πρωινό. Κάποια στιγμή άρχισα να τρώω αυστηρά πρωινό, γιατί ενθουσιάστηκα με το πρωινό καθημερινέ μέρε, ξέρω εγώ. Είχα εκεί σπαμάρει την οικογένειά μου, του δικού μου, την αδερφή μου. Παιδιά, τρώω το πρωινό, είναι καλό, καλό, καλό. Ε, κάποια στιγμή μετά αρχι... κόβω το πρωινό, γιατί βλέπω ότι τελικά έχω παραπάνω ενέργεια. Αρχίζω να λέω, παιδιά, κόφτεται, δεν έχει νόημα <laughs> <πράγμα. laughs> Και κάπω κάποια στιγμή. Ε, είχα περάσει και μια φάση που είχα κόψει και του συντατάνθρακε αρκε... Αρκετά του είχα περιορίσει. Οπότε έχω πάει στο πατρικό μου και μου δίνει κάποια στιγμή ψωμί και δεν θέλει. Είναι δηλητήριο, του λέει αυτό το πράγμα. <laughs> <laughs> και λέει η και λέει, αδερφή μου, λέει. Απορεί η μάνα μου. Και λέει τελικά τι είναι δηλητήριο, τι είναι ζωστή. Ναι. Και λέει η αδερφή μου, λέει, είναι απλό. Λέει δηλητήριο είναι οτιδήποτε δεν τρώει τι ποσότητε ακριβώ που θέλει ο πάρη. <laughs> όλα <laughs> τα άλλα, ναι, ναι. Οτιδήποτε, ναι. Δεν είναι πάρη. <laughs> <έτσι, laughs> ναι, 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 ναι. Αυτό συμβαίνει. Ναι, Αυτό. Ε, μα είναι πολύ δύσκολο, το, το έχουμε κάνει όλοι και ίσως εξακολουθούμε να το κάνουμε γιατί είναι το μπάλιας παιδιά. Οι άλλοι, είχα... άλλοι το κάνουν, όχι εμείς. Εμείς όχι, <συντροφίλυν> εμείς είμαστε τέλειοι, εγώ και ο Αντώνης συγκεκριμένα, Δεν έτσι εκπαιδεύεσαι ακόμα. Και γιατί είναι, ανασύρεις και εύκολα την πληροφορία, έτσι, το έκανα, το δοκίμασα. Ανακάλυψα τώρα, είδα το φω, έναν καινούριο υπέροχο κόσμο. Θέλω να μεταλαμπαδεύσω αυτή η πολύ mm. ωραία λέξη τη γνώση μου, το εξπερτή, mm. mm. τη mm. Mm. συμπεριφορά κτλ. Ε, δεν είναι κακό να αλλάζει γνώμη. Η αλήθεια είναι. <μπωστά> Εγώ είναι μια χαρά με αυτό. Ναι, 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 ότι η γνώμη <laughs> είναι σωστή αυτό. είναι το δύσκολο. Ναι, γιατί εκείνη τη στιγμή που σου κάνει trigger και αισθάνεσαι εσύ αυτό το excitement και βλέπει το οτιδήποτε. Λες να το, το βρήκα, mm. έτσι, το χάι μου. Να το πάω και στους άλλου. Mm. Δεν το δέχονται οι άλλοι. Υπάρχει mm. και ένα conflict, ξέρεις, mm. μετά ναι, ναι. αρχίζει γιατί δεν με ακούτε και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, δεν είναι κακό να δοκιμάζουμε και πράγματα. Και στη okay. θεραπεία το κάνουμε mm. αυτό. Δηλαδή, Για μένα καλό είναι. Δοκιμάζεις και βλέπει τι λειτουργεί και τι όχι. Ναι, ας mm. Εγώ θέλω... Πε. Όχι, με πε, γιατί εγώ θέλω να κάνω σεγκουι, οπότε... Και εγώ. Οπότε κάνε το δικό σου. Ωραία. και το κρατάω, δεν ξεχνάω. Ε, λοιπόν, εγώ τώρα, επειδή μου αρέσει τώρα που συζητάμε και πιάσαμε και λίγο τη διατροφή, πιάσαμε λίγο αυτό. Μιλήσαμε πάρα πολύ για την ψυχολογία στην αρχή. Νομίζω, ίσω είναι μια καλή πάσα. Ε, και ήθελα να δούμε το, το wellness, το ευζήν, να το πω mm. στα. Ναι. Το ευζήν νομίζω θα είναι το. Δεν είμαι κάτι τόσο στο να το με. Wellness, Well. Ναι, το, ευζήν, το ευζήν, την ευεξία την ευεξία, το ευεξία, ο ευεξία το πολύ ωραίο α. άρα λοιπόν αυτό είναι ένα θεωρώ ένα φάσμα mm. πραγμάτων το, mm. τα οποία ε, συμβάλλουν σε, σε κάτι τέτοιο γενικά από τη μεριά σου και ίσως και με, την, με το ρόλο σου μάλλον πιο πολύ στο, στη Welch's μου που mm -hmm. φαντάζομαι είναι λίγο πιο ευρύς mm -hmm. από την ψυχολογία που είναι το, το βασικό σου κομμάτι Πο, πώς το βλέπεις αυτό, δηλαδή φαντάζομαι είναι η άσκηση, είναι δηλαδή πολλά πράγματα mm. λοιπόν, είναι όλα και στο Έλω. γραφείο είναι. <laughs> είναι όλα, νομίζω τελειώσαμε. <laughs> είναι όλα, γιατί ε, αυτό, αυτό έχω δει και στο γραφείο μου, mm -hmm. αυτό έχω δει και μέσω της δουλειά μου στη Wellix, που προσπαθούμε λίγο να αφυπνίσουμε, να διευκολύνουμε τους οργανισμούς, έτσι, να ενισχύσουν την ευεξία, το well-being, το wellness and so on. Παιδιά, είναι όλα. Mm -hmm. η, η, το neuroscience μα λέει ότι πρέπει να πάμε στα basics. Να mm -hmm. κοιμάσαι. Mm -hmm. Όχι όπω ήρθα εγώ σήμερα με 4 ώρε ύπνο. Oh. Oh. Όχι. Oh. <laughs> oh. Μπορεί oh. όμω να ανήκω στο 1% του πληθυσμού που του αρκούν 4, 4 με 5 ώρε, ώρες. είναι σίγουρα. Εντάξει, <laughs> μπορεί να έχετε έναν ε, ιδιαίτερο άνθρωπο μπροστά σα. Ε, νερό. Mm. Τροφή. Φυσική mm -hmm. κατάσταση, έτσι. Ε. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα, τα πιο έτσι... Ψαγμένα. Ε, Ψαγμένα. Ε, διάβαζα μία έρευνα, έχουν κάνει μάλλον μία έρευνα τα τελευταία χρόνια και βρήκαν ότι τα πέντε κοινά στοιχεία που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά στη ζωή τους, αυτό που λέμε thriving, mm -hmm. είναι τα ίδια πέντε που έχουν και οι άνθρωποι που υποφέρουν στη ζωή τους. <laughs> και αυτό έχει να κάνει με σχέσεις, Α, ah, κατάλαβα. Ναι, τα ναι, ναι. πέντε πύλη. Οι λόγοι που σε κάνουν καλά είναι yes. και αυτοί που σε κάνουν. Ναι. ναι. Ε, Σχέσει. Το community να είσαι σε μια κοινότητα έτσι υποστηρικτική. Ε, η δουλειά. Mm -hmm. Τα οικονομικά. Mm. Και η φυσική κατάσταση. Αυτά τα πέντε πράγματα. Άρα με αυτά τα κάνει καλά θεωρητικά είσαι στο ένα Άμα είσαι καλά, γιατί δεν ξέρω. Είναι, βασι... πόσο... είναι βασική πυλώνες, ναι, βασικά. Ναι, ε... μπορείς να είσαι εξαιρετικά σε όλα. Όχι Εγώ εξαιρετικά. το σκέφτομαι ναι. πάντα σαν ότι... Ξέρεις πώς είναι σε αυτά τα decks των DJs που μανάμουν ναι, ναι. τα φωτάκια πάνω κάτω. Μπορεί, ας πούμε, στη δουλειά μου να μην είμαι πολύ καλά, αλλά να έχω uh, social relationships, σχέσεις και τα λοιπά που με υποστηρίζουν, mm. να είμαι καλά και οικονομικά ή να είμαι σε καλή φυσική κατάσταση και κάπως αυτό να... Ισορροπή. ισορροπή, ναι. Επομένω, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το απομονώσουμε. Τι είναι πιο σημαντικό είναι όλα. Για να είμαστε mm -hmm. εδώ σήμερα, πρέπει να είμαστε καλά σε αρκετά πράγματα. Όχι τέλεια, αλλά αρκετά. Έτσι. Πρέπει το μείγμα αυτό να είναι θετικό πάντω, σίγουρα. Ναι, ναι. Και Φαντάζομαι κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικά threshold, ζώρεια. Πώ να το πω. Δηλαδή, κάποιοι με κάποια πράγματα είναι περισσότερο και λιγότερο σημαντικά, αλλά σίγουρα είναι. Για κάποιο λόγο παρατηρείτε ότι. Ποιοι είπαμε ότι είναι οι πέντε πυλώνε, είπαμε ότι είναι η δουλειά, είπαμε ότι είναι τα οικονομικά. Καρία, financial, σχέσει, community και physical, physical activity. Okay. Το να είσαι physical ναι. well-being, αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για να είμαστε εδώ πέρα. Mm. Πρώτον, δεν είμαστε άρρωστοι, μάλλον. Ναι. Ελπίζω, γιατί από έχουμε... ό,τι ξέρουμε. <laughs> <laughs> ναι. To the best of our knowledge. Όχι. <laughs> oh, <yes. laughs> ε, <laughs> bon, ε, είμαστε καλά. Ε, ναι. πέρα, έχουμε φάει, έχουμε πιει, δηλαδή το σώμα μα είναι σε μια καλή κατάσταση. Ε, ε όχι, εγώ δεν έχω ε, φάει. Ε, 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 Έπαιρνε. Φάσιν. Ο, 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 ναι, ναι. ο Πάρη κάνει, εδώ <σφυρή> θα κάνω μια Συγχνώ. παρένθεση. Το έκοψε, διότι, το, το έκοψε. Να το, να το βγάλω εγώ μέσα μου, αλλά επί κάνα μήνα μου έλεγε πω γιατί τρώε <σφυρή> πρωινό και γι' αυτό και το και το άλλο. Και αφού μου έλεγε αυτά, μου έστελνε κάθε βράδυ που έτρωγε και έτρωγε ένα αφού έτρωγε βραδινό. Ναι. Μετά έτρωγε και ένα γιαούρτι το οποίο ήταν πιο πολύ από το πρωινό μου. Και του λέω απλά δεν, είναι ότι δεν τρώω πρωινό, το τρώω απλά, απλά πριν και εγώ, τώρα λένε για τα πρωινά γεύματα. Οπότε επειδή δεν ήθελα το πρωί να τρώω γιατί εμένα με ρίχνουνε, έτρωγα το. πρωινό μου το βράδυ, πριν και Τώρα εδώ θα γίνει μπίφι, διότι εγώ δεν έτρωγα ποτέ πρωινό. Και κάποια στιγμή που έκανα διατροφή με ειδικό πριν από πολλά χρόνια, μου είπε ότι και να κάνεις, θα τρως πρωινό. Και έτσι έμαθα να τρώω πρωινό. Γιατί? Και τώρα, και τώρα λέω στους ανθρώπου, να τρώτε πρωινό, να παίρνετε ενέργεια. Mm. Το οποίο, να, εδώ μπαίνει τώρα η εξατομίκευση, έτσι, και σε σχέση με τα pillars που mm. λέγαμε προηγουμένως. Εγώ, όταν ξεκίνησα να τρώω πρωινό, mm. συνειδητοποίησα, γιατί για πάρα πολλά χρόνια, εκεί γύρω στη μία το μεσημέρι, mm. έπεφτα, έτσι, και μ, σωματικά και cognitively, γιατί ξεκινούσα με ένα καφέ, mm. αισθανόμουν το πρωί ότι δεν πεινάω και μετά πήγαινε μία, δύο και δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου έφταιγε. Mm -hmm. Όταν ξεκίνησα εγώ να τρώω πρωινό, αυτό με βοήθησε και τώρα το έχω ό,τι και να συμβεί, θα φάω πρωινό, mm. γιατί εμένα με βοηθάει. Έχω δοκιμάσει το φάστιν. Πώς πήγε? Απέσια. Το ερώτημα είναι γιατί <laughs> το έχει δοκιμάσει. ο, ο λόγο που το δοκιμάζω, γι' αυτό παρατήρησα ότι όταν τρώω, εγώ πέφτω. Έχω δηλαδή mm. ένα refractory period, όπω mm. λέγεται. Δηλαδή, που mm. πρέπει λίγο να. Mm. το οποίο για μένα είναι τουλάχιστον μία ώρα. Mm. Οπότε, εμ, αυτό το παρατήρησα το πρωί σίγουρα, δηλαδή, εγώ 12, 12 η ώρα είχα αρχίσει να σβήνω. Δηλαδή, πρέπει mm. λίγο να, να τσιλάρω. Μετά, έρχοντα το μεσημεριανό, πάλι ξανά έπεφτα. Mm. Οπότε κάπω έτυχε κάποια στιγμή και παρατήρησα ότι κανένα δύο μέρε που δεν είχα φάει πρωινό, mm. ε, το πήγαινα τάπα και λέω μια χαρά. Mm. By the way, το Σαββατοκύριακο τρώω. Γιατί με μ αρέσει πάρα πολύ σαγεύμα το πρωινό. Δηλαδή το χαιρόμαι πάρα πολύ. Σα διαδικασία, σαν αυτό μου αρέσει. Αλλά είναι κομμάτι μια απόλαυση. Οπότε καθημερινέ δεν παίζει. Το συνδέει με κάτι άλλο. Ναι. ναι. Okay. Και το μεσημέρι έχω Αν όχι, κόψει περιορίσει πάρα πολύ υδατά τύπου ψωμιά mm -hmm. και τέτοια πράγματα. Mm -hmm. Τα οποίο επίση με ρίχνουν. Αυτό τώρα λοιπόν ναι. πάλι καταλήγουμε σε τι? στο τι ταιριάζει σε εσένα. Εγώ ας πούμε το δοκίμασα γιατί το κάνει μία συνάδελφος στο γραφείο και επειδή τέλο πάντων είχα κάποια προβληματάκια και πήρα κιλά τον τελευταίο χρόνο mm. γιατί απλά το, το έριξα έξω. Είπα Άσο. θα έχω αυτό, ναι δεν πειράζει θα κάνω αυτό. Yeah. Ε, την έβλεπα που το κάνει και της λέω είναι δύσκολο, όχι αυτά και δοκίμασα να το κάνω. Σε τελεπόρ, τα... σε, σε... σε τύπου 16, ή πιο αυστηρό Δεκα... Όχι 16-8 έχει και πιο αυστηρό ναι. Ναι. Ε, Ο αδερφό μου κάποια στιγμή έκανε τύπου ένα γεύμα τη μέρα σε το το λέω εντάξει είσαι πολύ Εντάξει παιδιά σερνόμουν Καταλάβαινα ότι ένα relapse σε σχέση με την ενέργεια Έλα ρε Ναι ναι ναι, ναι. ήταν ε, 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 Σε μένα δεν λειτουργεί Και εγώ περισσότερο το έκανα Διότι σε αυτό το window που λέμε το, ε, ε, το ελεύθερο παράκυρο. μπορεί Μπορεί να φά και άνετα, το γλυκό και το οτιδήποτε. Ναι. Παιδιά, τρίτη μέρα. Πόνταρα στην τρίτη μέρα, λέω να δει τώρα θα ξεκινήσει αυτό το πολύ ωραίο που λένε ότι δεν ναι. έχει πια πρόβλημα και τέτοια. Τρίτη μέρα, συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν είναι για μένα. Mm -hmm. Γιατί ναι. χρειάζομαι αυτό το πράγμα Σε έριξε. για να ξεκινήσω. Mm -hmm. Ναι, με έριξε πάρα πολύ. Και ε. λέω ανάμεσα στο να κάνω κάτι Εμονικά. Mm. Oh, oh, hey, oh, αυτό. Oh. Εγώ τα κάνω μονικά για πέσα. Yeah. Εσύ Περίεργο, <laughs> δεν το καταλάβαμε <laughs> <μονικό> ναι, 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 ναι. <laughs> <laughs> Ανάμεσα στο να κάνω κάτι μονικά έτσι, και στο να κάνω κάτι το οποίο ταιριάζει σε μένα. Mm. Ακόμα και στην ιδιοσυγκρασία, παιδιά, παίζει και αυτό ε, ρόλο. Σε όλα. Διατροφή, γυμναστήριο. Εγώ πάντα βαριόμουν το γυμναστήριο. Mm -hmm. Όργανα κτλ. Δεν. Και κάπω έτσι έφτασα στο, στο personal. Το personal δεν το βαριέμαι. Ναι. Είναι το connection, είναι η σχέση, είναι το οτιδήποτε. Είναι καλά. Και, και, εγώ δηλαδή η γυμναστήρα δεν έχω πάει ποτέ. Δηλαδή πες να έχω πάει ίσω μία-δύο φορές φορέ ζωή μου που πήγαινα σαν ενίσχυση τη προπόνηση για ενδυνάμωση συγκεκριμένα σημεία, α πούμε. Και για κάνα μήνα-δύο το είχα δεν <χατήξε>, μπορούσα παραπάνω. Και εγώ σε αυτό το μοντί, αλλά το ψάχνω να Εγώ θέλω να πηγαίνω και κάποιος να μου λέει σήμερα πρέπει να κάνεις αυτό. Αυτό. Ναι. Α, οκ. Ναι, ναι. Θέλω να, να υπάρχει Ο ένα υγεία. πρόγραμμα, να υπάρχει οδηγία και να υπάρχει και το, η διαφορετικότητα. Δεν μπορώ να, να πάω και να πρέπει να σκεφτώ τι να κάνω. Και εκεί είναι ίσω και το μεγαλύτερο μου πρόβλημα στο κολλημητήριο. Το οποίο μόλι στρώσει όμω θα ξαναξεκινήσω. Mm. Αλλά και εκεί πέρα ψάχνω να βρω έναν τρόπο κάπω να έχω κάθε εβδομάδα ας πούμε, να και κάνω ένα εκπληξη. άλλο πρόγραμμα. Ναι, κάπω να είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, λοιπόν, σκέφτομαι να πάρω κάποιο, κάποια εφαρμογή, α πούμε. με προγράμματα να μου βγάζει. Θέλει την έκπληξη. Αυτό. Είναι αυτή η ντοπαμίνη που Εγώ σκάνει. αυτό, για παράδειγμα, είμαι ακριβώ αντίθετο στην γυμναστική. ωραία. εγώ θέλω να πάω. Όχι, oh, αυτό που λέω είναι Επί <laughs> τέσσερι εβδομάδε <laughs> να κάνω τι ίδιε ασκήσει. Να ξέρω ότι θα πάω πα, 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 και θα. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα, δεν έχω να. Ξέρω ακριβώ πώ θα πάει, να είναι προβλέψιμη και μετά εντάξει να το αλλάξω γιατί θα βαρεθώ. Mm. Αλλά όταν τα αλλάξω θα κρατήσει για άλλε τέσσερι εβδομάδε. My point exactly yeah. τώρα. Yeah. <laughs> Είναι, <Είτε, laughs> ναι, ναι, ακριβώς αυτό yeah. που λέγαμε πριν από λίγο. Ακριβώς. Από τη μια είμαστε και hardwired for safety, mm. δηλαδή έχω τη ρουτίνα μου, ξέρω τι να περιμένω και έχω και συγκεκριμένο παράθυρο στο ναι, οποίο ναι. κάνω αυτέ τι ασκήσει. Φαίνεται λειτουργεί καλά με τα παράθυρα. Ω, Σε... ναι, ναι, ναι. Τώρα ναι, 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 ναι. Ε, Λειτουργεί με είμαι, τα παραθυράκια. Ε, είμαι κουτάκια, α πούμε. Είσαι μπράβο. Ναι, κουτάκια, ναι. ναι. δεν το ξάγκου αυτό. Εγώ ναι. είπα ναι, παράθυρα. Το... <laughs> παραθυράκια. <laughs> παραθυράκια. <laughs> <Παραθυράκιας>. <laughs> λοιπόν, ε, ενώ κάποιο άλλο θέλει τον τόπα release, προφανώς. προφανώ. Και εγώ λειτουργώ πάρα πολύ καλά με την οδηγία και πειθαρχώ και πάρα πολύ Mm -hmm. Θέλω ο γυμναστής να μου πει ποιε ασκήσεις να κάνω, να έχω εναλλαγή και σε αυτό λειτουργώ πάρα πολύ καλά. Αν μου πει, προφανώς γιατί από μόνη μου δεν βρίσκω αρκετό motivation για να mm. μπω στη διαδικασία και να το ψάξω είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ μόνο. Κάνω πολεμικές τέχνες, κάνω Aikido mm. Αυτό είναι το μόνο κομμάτι που ε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω μια. Ξέρεις, ένα excitement, ένα ανυπομονώ να δω τι θα κάνουμε στο μάθημα. Αλλά αυτό, απ' την άλλη και για μένα, είναι ένα μάθημα. Είναι κάτι στο οποίο γινόμαι καλύτερος καθώς περνάει ο καιρός. Mm. Είναι, και, είναι και λίγο διαφορετικό, δεν είναι ακριβώς mm. τι ασκήσεις θα κάνουμε. Mm. Γιατί έχει ένα, μια πορεία mm. ε, αυτό. Εκεί το, εκεί το περιμένω, εκεί δεν θέλω κάθε φορά να κάνω το ίδιο. Δηλαδή, αν πάω στο μάθημα και κάνω, μας πει ο δάσκαλο πάνω να... Ναι. Είναι, είναι stages, λες θα, ναι. θα φτάσω κάνοντας την προπόνηση σαν να ναι, ναι, points ναι, ναι. συγκεκριμένα. Να ναι. κάνω κι εγώ ένα segue τώρα. Να... Ε, τώρα, Α, τώρα, τώρα. Μπράβο, να έχουμε Α, αρχίσει. Θέλω να, θέλω να ρωτήσω τον 21ο αιώνα και βασικά επειδή εξελίσσεται oh, έτσι... Βαρύ ναι, 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 ναι. Τώρα δηλαδή. Ποια είναι και με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε τώρα σε σχέση με παλιά... Τι είναι αυτά τα οποία επιβαρύνουν πλέον περισσότερο του εργαζόμενου, είτε αυτοί είναι οι επιχειρηματίε, είτε αυτοί είναι οι πάλι, Δηλαδή, με τον τρόπο που δουλεύουμε πλέον, που είναι κάτι πολύ καινούριο, που είναι κόντρα σε όλα αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, το remote, καινούριο. Ό,τι και να κάνουμε είναι κάτι το οποίο δεν είναι hardwired mm. μέσα μα. Mm. Ε, Καθιστική ζωή, δεν yeah. ξέρω. Yeah. Ε, Τοξικέ συμπεριφορέ, οι οποίες είναι ύπουλε. Και έτσι καταλαβαίνει από την αρχή, δεν ξέρει τι ακριβώ. Δεν είναι καινούργιο. Όχι. Θεωρώ ότι για μένα να πω αυτό ότι παλιά ήταν λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, είσαι... δεν λέω ότι ήταν καλύτερα, αλλά το ότι ξέρει ότι αν εγώ δεν δουλέψω 16 ώρε στο αρχείο. <συσκά> <συσκά> ναι, όχι. Είναι. Το πήγα πίσω, το οποίο προφανώ είναι χειρότερο, αλλά είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Εκεί θέλω να πω. Λοιπόν, έχει δίκιο. Αλλά. Ναι. <laughs> λοιπόν, ε, αστειεύομαι. Ναι, μωρέ. Αυτό το ξεκάθαρο που λες, για να το πιάσω από το τέλος, ε, ισχύει ως προς τι θεωρώ ότι δεν το ψάχναμε πολύ. Επομένως, το ξεκάθαρο ήταν επί της ότι σαν να αφήναμε τα πράγματα να να περνάνε και λίγο. Mm -hmm. Πιο επιφανειακά. Ναι, Παιδιά, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τώρα, ε, αυτή η γενιά, η, η, η δική μου, η επόμενη, ε, τα έχετε όλα και γι' αυτό έχετε πάρα πολλά ψυχολογικά. Έτσι. Φαίνεται δηλαδή και στο εργασιακό περιβάλλον, ε, δεν θα ψάχναμε τώρα πριν από 50 χρόνια συνθήκες εργασίας, ώστε να είναι cognitively challenging και να δημιουργεί ασφάλεια και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι αυτά υπήρχαν πάντα. Mm -hmm. okay. Και καθώς έχουμε εξελιχθεί ευτυχώς, τα φέρνουμε τώρα στο τραπέζι, τα βάζουμε κάτω, mm -hmm. έτσι, γιατί μπορούμε να τα μετρήσουμε, μπορούμε να βγάλουμε κάποιο νόημα. Ε, η εξέλιξη σε τι οδηγεί. Ε, κάποτε πηγαίναμε με τα γαϊτούρια, τώρα λέμε να πάρουμε το αυτοκίνητο. Θα έρθει ο άλλος και σου πει γιατί mm -hmm. τότε τι πάθανε με τα γαϊτούρια. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τίποτα και κάποτε δεν είχαμε... Δεν είναι, εντάξει αυτό, δεν είναι κουβέντα. Έτσι. Ούτε, ούτε έλεγα εγώ αυτό, βέβαια. Ναι, τώρα, ναι, ναι, το ξέρω, ναι. το ξέρω. Είναι λοιπόν όλα μαζί. Mm. Αν σκεφτούμε τώρα έναν άνθρωπο πώ λειτουργεί. Βασικό. Έτσι. Τι θέλουμε να είμαστε. Ασφαλεί. Σκεφτείτε το τώρα και σε σχέση με του προηγούμενου πυλώνε που mm -hmm. σα είπα. Mm. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε ασφαλεί. Ασφάλεια στη δουλειά σημαίνει ότι πρώτον έχω όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να κάνω τη δουλειά μου... Mm. και μιλάω και για το basic τώρα... έχω τον οικολογιστή που χρειάζομαι... την οθόνη που χρειάζομαι... έχω 8,5 βαθμούς με η οποία... άμα <laughs> με βαλεί σε μία οθονούλα... Ε, θα αρχίσω να έτσι θα αρχίσω να θυμώνω... και αυτό θα επηρεάσει εκείνη τη στιγμή αυτό που ζω. Ξεκινάμε λοιπόν από τα basic... να έχω ό,τι χρειάζομαι... Mm -hmm. Να ξέρω τι πρέπει να κάνω. Mm. Διάβαζα μια έρευνα, ένας στους δύο ανθρώπους δεν ξέρουν what is expected of them στη δουλειά. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι ξυπνάς το πρωί, wow. να wow. πας στη δουλειά σου, έτσι, και δεν είσαι σίγουρος για το task. Mm. Θα μου πεις, ποτέ μπορεί να μην είσαι απόλυτος έτσι σίγουρος, αλλά... Και δεν νομίζω ότι έχει μια έκπληξη αυτό ότι θα πάω και θα μάθω όχι, τι θα κάνω. Αφού και δεν θα μάθω. Θα ναι, τελειώσει και η μέρα και δεν ναι, ξέρω ναι, ακόμα ναι, τι έπρεπε δε... να κάνω. Δεν είναι μια έκπληξη ότι ε, θα πάω στη μικρή κουβέντα που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ και. Ναι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι σε αυτό που έχει έρθει και το οποίο αφορά την αλλαγή, όπω σα είπα προηγουμένω, μα αρέσει η ασφάλεια. Έχουμε κάποιε δικλείδε καθημερινά. Κάποια πράγματα mm -hmm. σήμερα τα κάναμε αυτοματοποιημένα, παιδιά. Mm -hmm. Πώ να το κάνουμε mm -hmm. τώρα. Mm -hmm. Λοιπόν. Είναι αυτό που λέμε organizational culture, η κουλτούρα. Και η κουλτούρα είναι τα πάντα. Mm. Αυτό μπορεί να σε κάνει να αισθανθεί ασφαλή όταν έχουμε όλε αυτέ τι αλλαγέ, το remote work, το υβριδικό μοντέλο εργασία που είναι εντάξει, τώρα το, το μεγάλο κεφάλαιο που άνοιξε μετά τη, την πανδημία. Και ή θα σε βοηθήσει να αισθανθεί καλά, mm -hmm. είμαστε τουλάχιστον τυπικά 8 ώρε όλοι. Στη δουλειά. Ε. Έτσι, μιλάω τώρα για τους knowledge office workers. Έτσι, οι άνθρωποι που πάνε στα γραφεία. Αυτές οι 8 ώρες επηρεάζονται από ένα κάρο πράγματα. Ε. Από το πώς είναι το γραφείο μου, η καρύκλα μου, μέχρι το πώς συνεργάζομαι, μέχρι το αν έχω τοξικό συνάδελφο, αν έχω τοξικό line manager, ε. αν αισθάνομαι αρκετά ασφαλής... Να πω στον CEO τη εταιρεία, ξέρει κάτι. Σήμερα δεν νιώθω πάρα πολύ καλά. Θέλω να πάω σπίτι μου. Γιατί δεν νιώθει καλά, Γιατί απλά δεν νιώθω. Και δεν εννοώ physical, παιδιά. Εννοώ. Βα, δεν μπορώ να αποδώσει. Ναι. 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 Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό, σε σχέση με αυτό που ρώτησε Πάρη, που παίζει καταληκτικό ρόλο, είναι. Πια, που θα παίξει μάλλον καταλητικό ρόλο, γιατί όλα είναι σημαντικά. Είναι η κουλτούρα. Πραγματικά. Γιατί και στα πέντε pillars μιλάμε για σχέσει και μιλάμε για community. Πάρτε το τώρα mm. αυτό, βάλτε το μέσα στι επιχειρήσει. Σχέσει και community είναι. Νο, νομίζω γιατί ανέφερε και τη δουλειά, αλλά νομίζω ότι η δουλειά δεν είναι. Νομίζω και στι. στο community, δηλαδή στο, στο, κύκλο μου επηρεάζει πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να κάνω μια δουλειά που μου αρέσει πάρα πολύ. Ενώ, ενώ, ενώ Αλλά το περιβάλλον είναι χάλια. Ναι. Οπότε. Εντάξει, εδώ τώρα ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο που σίγουρα έχετε ακούσει το. Κάνε μια δουλειά που το κάνω. Α, και αυτό το. Και δεν χρειάζεται να δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή. Αυτό το, το κομφούκιου, πέφτει. Ναι, αυτό. Ούτε εγώ το θυμάμαι καλά, βρε, γιατί β, προφανώς νομίζω, δεν μου αρέσει. Βρες μια δουλειά που σου αρέσει και δεν και θα, βλέψεις... θα χρειάζεται να δουλέψει ούτε, ούτε μια μία. μέρα. Λοιπόν, εγώ που ε, πραγματικά κάνω μια δουλειά που μου αρέσει και την επέλεξα στα. 12 mm -hmm. μου χρόνια. Άντε. Ω, oh, yes. Okay. Άλλο κεφάλαιο. Θα το μας το πείς Θα το μας το πείς Λοιπόν, ε, μια χαρά αισθάνομαι κούραση να. και physically και mental. Η δουλειά έχει ένα mental strain. Επομένως, το να μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και παθιάζομαι και δίνω πόνο που λέμε και πηγαίνω χαρούμενη. Αλλά αν πηγαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι καθημερινά έτσι απρόβλεπτο. Απαιτητικό βρε... όλες. Απαιτητικό και το απαιτητικό έχει να κάνει κιόλα τι σημαίνει απαιτητικό, έτσι. Mm -hmm. Δηλαδή σε σχέση με τα tasks, σε σχέση με μια αλλαγή, για παράδειγμα, είχαμε το remote work, έτσι παιδιά, ε, τώρα το μάθαμε, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Εμένα, για παράδειγμα, τα Zoom meetings και όλα αυτά με εξαντλούν. Mm -hmm. Το mm -hmm. θεωρώ εξαιρετικά κουραστικό. Επομένως, αν με αναγκάσεις με έναν τρόπο να είμαι σε μία σειρά από Zoom meetings καθημερινά με 5-6 ανθρώπους, καταλαβαίνω ότι cognitively έτσι ε, πέφτω. Με κουράζει και δεν μπορώ εύκολα μετά να, να γεμίσει η μπαταρία και να συνεχίσω. Απαιτητικό μπορεί να είναι και ψυχοσυναισθηματικά ένα περιβάλλον. Πες ότι συνεργάζομαι τώρα εγώ με το Μπάρι, με σένα Αντώνη και δεν κολλάμε, όχι όμως δεν κολλάμε, δεν ταιριάζουμε, μπορεί στο task να είμαστε καλοί, δεν κολλάμε στο mentality. Mm -hmm. Ή εγώ φέρνω κάτι το οποίο είναι τελείως έξω από την πραγματικότητα του, πάρει. Ή πραγματικά δεν ταιριάζουμε κιόλα σαν προσωπικότητες, έτσι. Αυτό... Και μόνο που θα ξέρω ότι θα πρέπει να το κάνω Πηγαίνοντα στη δουλειά mm -hmm. ήδη με βάζει σε μία κατάσταση alert, έτσι Αρχίζω mm -hmm. και έχω ένα σφίξιμο. Όχι, σήμερα έχω το meeting με το, με το τυχαίο, το παράδειγμα τώρα, δεν είναι λογοφάστημα. <laughs> 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 έτσι. Ε, mm -hmm. Εγώ θέλω να πω το, το εξή. Επειδή είπε πριν για το. Για, το, για την ασφάλεια στη δουλειά, το οποίο έχει να κάνει και με το να ξέρει τι. Τι ρε, παιδί μου, είναι αυτό που έχει να κάνει. Εγώ, αυτό το οποίο σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή είναι. Στην ουσία, μπορεί να την πει και αυτή τη δουλειά με έναν τρόπο. Όταν, ήμουν στο, όταν έκανα τη θητεία μου στον αστικό, ήμουνα πάρα, πάρα πολύ τυχερό. Βρισκόμουν σε ένα τμήμα που ο αξιωματικό που είχαμε. Συνομπίσμα, τμήμα... είπαμε. Όχι, παιδιά, δεν ήμουν αβίσμα. Αυτό είναι τρομερό σε αυτό το συγκεκριμένο. Παιδιά, δεν με πιστεύει κανεί, αλλά. Το δηλώνει τώρα. Το δηλώνω, το δηλώνω επίσημα. <Ά>, okay. ε, ξέρω όλ, όλο το, την αλληλουχία γεγονότων. Πώ κατέληξε εκεί που κατέληξα. Είναι τρομερό. Βγάλαμε, βγάλαμε πληροφορία. Να το, το πω. Ήδηση. Θα, το πω Ήδηση. θα την το κάμερα. Είναι, είναι τρομερό. <Τέλεια>. Λοιπόν, ε, ήμουν σε ένα τμήμα που όταν γνωρίσαμε τον αξιωματικό είπε, είπε δύο πράγματα τα οποία εμένα μου μείνανε εκείνη τη μέρα και όντω ήταν έτσι. Το πρώτο ήταν το ότι όποιος δεν είναι καλά πάει σπίτι του γιατί αν δεν είναι καλά υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει πρόβλημα και δεν έχουν περιθώριο για πρόβλημα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το ότι εδώ πέρα δεν θα ενοχλήσει κανείς κανέναν εφόσον κάνουμε τη δουλειά μας, η οποία είναι όλη συλλογικά πλαίσια και είναι συγκεκριμένη και την ξέρουμε. Να. Και εγώ θυμάμαι το εξή το να πάω Έπρεπε να πηγαίνω να ξυπνάω πολύ νωρί, πολύ πιο νωρί από ό,τι ξύπνησα σήμερα, που ξύπνησα λίγο πριν τι 7. Mm -hmm. Και ήταν κάτι που ήταν εντελώ κόντρα που σε μένα τότε δεν έβαζα ξυπνητήρι και ξύπναγα 10, ξέρω mm -hmm. εγώ πριν. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά, ήξερα ότι θα πάω κάπου, τα tasks είναι συγκεκριμένα και άμα κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου, υπάρχει εμπιστοσύνη ότι εγώ όντω θα πω την αλήθεια εκεί. Και, μιλά, και είχα νιώσει καλά προφανώ, δεν είναι μια δουλειά η οποία θα θέλω να κάνω αυτή είναι η δουλειά που θέλω αλλά σε κάτι που ξαφνικά για μένα είναι κάπως Και σε παίρνει από τη ζωή σου και σε παίρνει να πάρει 9 mm -hmm. μήνε στρατό mm -hmm. ήτανε... mm -hmm. όλο αυτό ήταν κάπω. μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπόρεσα να, να λειτουργήσω και να πηγαίνω επί 9 μήνες σε κάτι εντελώ ξένο σε όλα μου τα θέλω και να μην είναι τοξικό γιατί δεν ήταν τοξικό άλλα πράγματα ήταν τοξικό δεν ήταν ναι mm -hmm. Είπες, είπες μια πολύ βασική λέξη τώρα σε όλο αυτό το πράγμα και με τις αλλαγές και το τι επηρεάζει έτσι τους οργανισμούς και το mm. human capital και η οικογένεια και είμαστε όλοι μια οικογένεια και μια γροθιά και αυτό. Η εμπιστοσύνη. Mm -hmm. Γιατί η εμπιστοσύνη χτίζει αυτό που λέμε, ε, δεν ξέρω να το έχετε ακούσει, η ψυχολογική ασφάλεια, psychological safety. Και το να αισθάνεσαι εμπιστοσύνη Ξεκινώντα από κάτω προ τα πάνω. Πρέπει να αισθάνεσαι ασφαλή, να έχει εσύ, εσύ εμπιστοσύνη προ τον line manager, στο CEO σου ή whatever. Στον mm. άνθρωπο, στο στρατό. Δεν ξέρω τώρα τι βαθμό. Αξιωματικό. Αξιωματικό. Λοιπόν. Τα έχει ξεχάσει τώρα, γύρω <laughs> σα. <αυτό. laughs> ναι, 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 ε, αλλά πρέπει και εκείνο να σου δείχνει εμπιστοσύνη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο σε μένα μου δείχνει εμπιστοσύνη, όταν ο CEO τη Wellix δείχνει εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνω ή έχει κάνει και έτσι τα πρόσθεσης ώστε να αισθάνομαι και, και ασφαλής, αυτό με ενδυναμώνει, γιατί η παιδιά έρχεται και ετσι τα προσθεσης ωστε να αισθανομαι και ασφαλή. αυτο με ενδυναμωνει γιατι η παιδια ερχεται και παταει σε κάτι πολύ βασικό, στην αυτονομία, έτσι, mm. που είναι basic human need. Το να αισθάνεσαι έτσι αυτόνομος, mm -hmm. το να αισθάνεσαι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις over-explain, για ποιο λόγο θα λείψω, για ποιο λόγο ε, σε μία σειρά από tasks... Εγώ μπορεί να χρειάζεται να λειτουργώ με checkmark, αλλά το δικό σου job description να είναι πιο αφηρημένο. Mm -hmm. Ξεκινώ εγώ να γράψω ένα άρθρο mm -hmm. ένα blog ή whatever. Ε, πότε το θέλουμε, 1η Ιουνίου. Εγώ μπορεί να καθίσω σήμερα να το γράψω και να μην μου βγει ούτε μισή φράση. Είναι πιο creative. Αν έρθει τώρα την επόμενη μέρα ο CEO τη εταιρεία και μου πει. πόσε λέξει ναι. λέξεις γράψει. Τι στο έχουμε τελειώσει. Έτσι. Σκεφτείτε τώρα στο υβριδικό μοντέλο εργασία, για παράδειγμα, επειδή ξεκινήσαμε mm. με το remote και όλα αυτά, χειρότερη έκφραση που μπορεί να πει στον άλλον, Πότε θα σε δούμε από το γραφείο. <laughs> θα έρθει. Mm. Πώ πάει αυτό, Το οποίο αυτό άμα είναι αφηρημένο, ε, Σημαίνει ότι κάτι, κάτι τρέχει με αυτό το επίπεδο τη εμπιστοσύνη. Γιατί δεν με εμπιστεύεσαι. Mm έτσι, ότι θα το κάνω. Κοίτα, εκεί πέρα νομίζω ότι αν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, είναι απλό. Δηλαδή, αν πει ότι mm. για του δικού μα λόγου έχουμε αποφασίσει ότι και για μα πρέπει να είσαι πέντε, τέσσερι, τρει, δύο, μία μέρα τη βδομάδα, μία μέρα το μήνα, δεν έχει σημασία κάτι στο γραφείο ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτό, είναι κάτι που είναι ξεκάθαρο. Το να πει ότι εμεί έχουμε μια ευέλικτη πολιτική, κάνει ό,τι θέλει και να ρωτά και να λε, Κα, δεν περνά καμιά μέρα από εδώ, όμω να mm. -hmm. Να δούμε. Ε, mm -hmm. τι, που είσαι, που βρίσκεσαι. Εκεί πέρα δείχνει ότι μάλλον αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το πιστεύει. Mm. Άρα λοιπόν με τη μία ξεκινάνε και οι αμφιβολίε. Γιατί, άμα δεν πιστεύει αυτό, τι άλλο από αυτά που νομίζω ότι ισχύουν. Δεν Don't ισχύουν στην πραγματικότητα και είναι με ένα marketing trick, α πούμε, οτιδήποτε mm -hmm. άλλο τέτοιο. Άρα, Νομίζω είναι συγκεκριμένο. Το οποίο, ξαναλέω, δεν είναι κακό. Άμα δηλαδή πιστεύει ότι χρειάζεται για οποιοδήποτε λόγο να είναι και τι πέντε μέρε κάποιο στο γραφείο, είναι ξεκάθαρο. Mm -hmm. Αν κάποιο δεν του αρέσει αυτό, μπορεί να επιλέξει να πάει σε μια άλλη θέση. Δηλαδή δεν είναι... Ναι. Ε, εδώ τώρα μου δίνει πάσα για κάτι πολύ σημαντικό ε, που αφορά ακριβώ το, το decision making. Σε αυτό το πώληση τώρα, στο έρχομαι στο γραφείο, δεν έρχομαι. Mm -hmm. το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επί της ουσίας δεν έχουμε κάτι δομημένο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ε, το remote work, το υβριδικό μοντέλο θα πω εγώ τώρα, έτσι. Ε, σήμερα εγώ είμαι εδώ, κάποιοι συνάδελφοι στο γραφείο, κάποιο είναι στο Λονδίνο, κάποιο στη Θεσσαλονίκη, all over the place. Okay. Ε, αυτό να ξέρετε, επηρεάζει άμεσα όμω και το well-being. Mm -hmm. Και το engagement, δηλαδή τη συναισθηματική επένδυση που κάνει ο άλλος στη δουλειά. Γιατί ε, το θέμα είναι ποιος θα πάρει την απόφαση. Έρχεται ο CEO της Willings. η απόφαση είναι αυτή. Οκ, okay. μας την ανακοινώνει, Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Το σ'αρέσει αρέσει ή δεν σ' αρέσει, δε σ αρέσει <σ <αξινάει> μπορεί να παίξει πολύ περίεργα. Έτσι. Ε, σε κα... Κα... Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το έχουν ανάγκη ότι... Θέλω αυτό, να μου δώσει την οδηγία ξεκάθαρα. Διαβάζα μία έρευνα, παιδιά, που τέσσερις στους δέκα θα ήθελαν να αποφασίσουν τελείως από μόνοι τους mm -hmm. το πώς θα λειτουργήσει αυτό, mm -hmm. το πότε θα πηγαίνουν στο γραφείο και ποιες ώρες. 6 στους δέκα λένε όχι, παιδιά, να το συναποφασίσουμε. Και κοιτάξτε, και σε αυτούς τους έξι στους δέκα διαφωνούν στο πώς θα το συναποφασίσουν. Λέει, λένε μερικοί ότι να το αποφασίσει ο leader, ο CEO της εταιρεία, για παράδειγμα. Ή, ή ανά ομάδα, μη ότι δεν τέτοιο. Ναι. Οι άλλοι λένε αυτό της ομάδας να το αποφασίσει ο team leader. Okay. Δηλαδή ε, να έρθει η FAE που είναι η chief science officer της εταιρεία και ξέρει πώς δουλεύουμε οι πέντε που είμαστε στην ίδια ομάδα mm. και να προτείνει η FAE στο CEO Για την ομάδα. Για την ομάδα. Έτσι. Γιατί βρέθηκε ότι υπάρχει πτώση σημαντική στο well-being και στο engagement όταν πα και ρίχνει του ανθρώπου, θα το κάνετε έτσι. Mm. Και το πράγμα μπερδεύεται γιατί, γιατί μπερδεύεται, Γιατί είναι το ποιο θα πάρει την απόφαση, βάσει ποιων κριτηρίων mm -hmm. έχει μία startup και λες Εγώ τώρα θα κάνω το υβριδικό μοντέλο. Mm -hmm. Η startup. Στηρίζεται πάρα πολύ στις σχέσεις και στο creativity και στο innovation. Δηλαδή, μπορεί να περπατάμε στο διάδρομο και να πούμε εσύ κουβέντα και ξαφνικά είσαι ένα να σου κάνει trigger και ε. να λυθεί θέμα ή να πέσει ιδέα. Έτσι. Ε. Λοιπόν. Ε, η κουλτούρα λοιπόν τη εταιρεία θα πρέπει να πεσει ιδεα ετσι λοιπον η κουλτουρα λοιπον της εταιρεια θα πρεπει να εχει μια έτσι, παρουσία, μια σύνδεση. Δεν μπορεί τώρα στον άλλον να πει θα το κάνω και εγώ το υβριδικό, θα του στείλω και remote να είναι ικανοποιημένοι, γιατί μπορεί όντω να χάσει από εκεί πέρα. Και το θέμα είναι και πώ αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, έχουμε λίγο στο νου μα ότι με το που προσφέρει την επιλογή, όλοι θα αισθανθούν καλύτερα. Δεν το είμαι σίγουρη ότι είναι σωστό αυτό. Ναι. Δεν είναι. Ε, και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, το συγκεκριμένο, επειδή με έχει απασχολήσει σε διάφορε φάσει το τελευταίο δύο-τρία χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι τώρα το τέτοιο. Okay. Νομίζω ότι το, το, πρώτο πρόβλημα που δημιούργησε πολύ κακό στο κομμάτι τη αμοκλεισμένη εργασία ήταν το ότι κάποιοι αναγκαστήκαν να το κάνουν. Και κάποιε εταιρείε οι οποίε δεν ήταν φτιαγμένε για να μπορούν να λειτουργήσουν έτσι, έπρεπε την άλλη μέρα να είναι όλα από τα σπίτια του. Το οποίο προφανώ δεν ήταν σε κανένα στα σχέδια να δει <laughs> αν χρειαστεί <laughs> να για <μιλώσουν laughs> <laughs> στο σπίτι μα πώ το κάνουμε. Τώρα στο, κομμάτι του, του σήμερα που θεωρώ ότι είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή σήμερα πλέον δεν υπάρχουν. Νομίζω πλέον και επίσημα έχει αναγυριχθεί ότι δεν είναι το τέλο πανδημία ή Ναι, ναι. Ναι, πλέον το Είμαστε κομπλέ. Okay. Okay. Άρα λοιπόν, θεωρητικά δεν έχει την δικαιολογία ή μάλλον την πίεση την ιατρική, να το πω έτσι. Τη ασφάλεια να το κάνει. Μπορεί ο καθένα να επιλέξει πώ θέλει να στήσει την εταιρεία του και να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Αν πα και πει ότι εγώ θέλω να έχω μια εταιρεία η οποία δεν θα με ενδιαφέρει που θα είναι ο καθένα. Γιατί θέλω να μπορώ να ξεφύγω από την Αθήνα, για παράδειγμα, σαν mm. ε, κοινό που θα μπορούσα να προσλάβω και να πάω σε κάτι πιο μεγάλο, θα πρέπει να φροντίσει να δουλεύει η εταιρεία σου έτσι. Θα πρέπει να φροντίσει τι στιγμέ που θα είχε στο γραφείο, να βρει τον τρόπο να τι κάνει αλλιώ. Θα πρέπει να. Όλα αυτά τα πράγματα. Αν από την άλλη θέλει να είσαι στο γραφείο, είναι γι' αυτό μια χαρά. Mm. Πλά πρέπει mm. να είσαι ξεκα... Δηλαδή, το δύσκολο ήταν σε όλε τι εταιρείε που έπρεπε να πάρουν μια απόφαση, ενώ όλο αυτό το πράγμα έχει στηθεί με έναν τρόπο αλφα. Εκεί νομίζω ερχόταν το ότι προφανώ My Way or the Highway ήταν. Δεν μπορεί να το πει αυτό εύκολα. Γιατί έχει στήσει μια εταιρεία, εσύ την έχει στήσει για να είναι από εκεί, έχει κάνει όλε τι διαδικασίε με αυτόν τον τρόπο, έχει την πανδημία, παίρνει μια απόφαση, φύγετε, φύγετε όλοι γιατί δεν γίνεται αλλιώ. Και τώρα πρέπει να αποφασίζει πώ θα επανέλθει μια κατάσταση που γίνεται εκεί. Πέρα νομίζω είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Ναι, είναι αυτή η μετάβαση. Και είναι και πολύ δύσκολο γιατί κανεί δεν το έχει ξανακάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Επομένω, για να για να το κάνεις όσο πιο σωστά γίνεται. Αρχικά, εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ένα trial and error. Mm -hmm. Ακάθαρτα, δηλαδή, θα... Είναι experimentation, παιδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ε... Οι άνθρωποι που παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά burnout στις εταιρείες κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν οι hybrid managers, οι υβριδικοί managers, γιατί αυτοί σήκωσαν το βάρος της δουλειάς τους, Τη όποια αγωνία είχαν, όπως είχαμε όλοι μας, έτσι, mm -hmm. πώς λέμε και στην ψυχολογία, ότι για πρώτη φορά ζούσαμε με τους θεραπευόμενούς μας ε, το ίδιο πράγμα, <laughs> έτσι, <laughs> ακριβώς το ίδιο πράγμα, έτσι. Ε, και μετά έπρεπε να συντονίσουν ανθρώπους ε, scattered all over the place με έναν τρόπο που και οι ίδιοι δεν ήξεραν. Ξεκινώντας από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο. Και τα ρίτσουαλ σε αυτό τώρα που είπε Σαντώνη, έτσι. Ball, η κουλτούρα, πράγματα που κάναμε να συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Ακόμα και αυτό θέλει προσοχή. Δηλαδή, παλιά τι ξέραμε. Και mm. να, το παράδειγμα που έδωσε και λίγο σε κατηγορούσαμε με τα αυτρακοβριχεία ήταν πολύ εύσυνο. <χω> λοιπόν. ε, ξέραμε ότι έχουμε ένα physical space συγκεκριμένο. Ένα psychological space επίσης, και να μην μου αρέσει ο Πάρης ή ο Αντώνης. Ε, ήξερα αυτούς θα δω, αυτούς περιμένω. Έτσι. Και είχαμε και μία σειρά από έτσι, team rituals και τα λοιπά και τα λοιπά, με τα οποία we do business. Αν τα πάρεις τώρα αυτά και προσπαθήσεις να κάνεις μία απλή αναπαραγωγή, ένα copy-paste mm -hmm. στο remote, στο υβριδικό μοντέλο, μπορεί και να αποτύχει. Γιατί? γιατί είναι και διαφορετικέ οι ανάγκε που παίζουν παράλληλα, παιδιά. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι σου λένε: Εγώ θέλω remote work. Πρώτο λόγο, commute time. Σωστό χρόνο. Έχω καλύτερο work-life balance. Προφανώ γιατί κερδίζω χρόνο. Έτσι. Γιατί Α... μπορεί να έχει φασαρία στο γραφείο και να φεύγει εκνευρισμένο. Είναι πολύ λογικό. Είναι, είναι πάρα πολλά. πολύ λογικό. Μπορεί κάποιο να θέλει ρημότητα επειδή θέλει να μπορεί να δουλέψει. Ακριβώ. Εξαρτάται πάντα Ακ... Ακριβώ. Mm. Ε, και αυτό έχει ένα effect διότι όταν είναι πολύ άναρχο και άναρχο εννοώ στο πώ ξεκινά να το σχεδιάζει. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ποιε δουλειέ μπορούν να γίνονται remotely ας πούμε στο μεγαλύτερο μέρος τους. Mm. Έτσι. Διάφορα τώρα σας λέω points. Ακόμα και αυτό θα πρέπει να επικοινωνηθεί. Mm -hmm. Αν εμένα μου επιτρέπεται να είμαι remote τρεις φορές την εβδομάδα και σε ένα σου λέει θα άρχισε με, 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 πέντε φορές την εβδομάδα στο γραφείο εκεί πέρα αμέσω θα δημιουργηθεί conflict. Ακόμα και αν δεν υποθεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Ε, πώς θα γίνονται αυτές οι μοιές Είχαμε μια εκτόξευση στα Zoom meetings κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Βγήκε αυτό ο όρο, αν τον έχετε ακούσει, το Zoom fatigue. Ναι, ναι, ναι. Meeting, meeting, άναρχα, τελείω. Meeting για να κάνουμε meeting, μήπω και χρειαστεί, δηλαδή. Καλά, εγώ πω, Αυτή ήταν φοβερά. Checkpoints παντού. Σκέψου τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος με ενοχλεί φασαρία στο γραφείο. Με αφήνει λοιπόν στο σπίτι μου και αισθάνομαι καλύτερα. Αλλά την ίδια στιγμή. Έχω ένα load από meetings, zoom calls, όλα αυτά τα πράγματα, mm. τα οποία με εξαντλούν, γιατί εκείνη τη στιγμή κάνεις και ε, cognitive multitasking, παιδιά. Είναι πολύ η πληροφορία, οι γυναίκες ειδικά, που είναι ε, πιο ευαίσθητες σε sensory cues και τα λοιπά, βρέθηκε ότι έχουν υψηλά επίπεδα στρες. Και με αφήνεις τώρα και λες, αφού έχεις υπολογιστή, και έχεις και internet θα μπαίνει στα meetings και θα γίνει τη δουλειά. Δεν είναι πάντα έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Ούτε σημαίνει ότι συνδέομαι και με την κουλτούρα της εταιρεία. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς πόσο CEO της εταιρεία είναι, πώς λειτουργούν τα πράγματα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθεί αυτό. Όχι αδύνατο. Το λέω αυτό γιατί θέλει πολύ προσεκτικό σχεδιασμό. Mm. Έτσι. Και ο σχεδιασμός ξεκινάει είναι bottom-up approach. Δηλαδή, ξεκινά από κάτω προ τα κάτω. Είναι κάτι διαφορετικό πάντω. Δηλαδή, δεν αντικαθ, είναι, είναι, ένα διαφορετικό μοντέλο εργασία. Ναι. Το οποίο για μένα δουλεύει, αλλά δουλεύει για συγκεκριμένου ανθρώπου και δουλεύει με συγκεκριμένο τρόπο. Και άμα πάρει το γραφείο και απλά πει: Ωραία, αντί να καθίσουμε σε αυτό το τραπέζι, κάνουμε ένα zoom. Αντί να σου κάνω tap 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 τον νόμο, έρχομαι και σου λέω: Μπε αυτό το link. Αυτό είναι ένα αστείο που κάνουμε με τον Αντώνη συχνά. Ε, είναι θέμα. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση, θα πιαστώ από κάτι που είπες, για να κάνω μία παρένθεση. Είπες ότι οι hybrid managers είναι αυτοί που κάνουν τα μεγαλύτερα, επίπεδα, burnout. Mm. Τι είναι το burnout, ε, πώς μπορούμε να ψηλιαζόμαστε ότι μπορεί να έχουμε burnout, ε, πώς μπορούμε να ψηλιαζόμαστε ότι πάλι μας έχουν burnout ή ένας συνάδελφος. Mm -hmm. Ωραία. Θες να το πιάσουμε λίγο αυτό. Λοιπόν, ε, το burnout έτσι είναι ένας ε, Όρος που περιγράφει πολύ απλά αυτό που λέμε «καίγομαι». «έχω καεί στη δουλειά». Είναι υπερκόπωση που λέμε. Το λέμε υπερκόπωση, ναι. Ε, ε, επαγγελματική εξουθένωση. Οκ. Okay. Ε, σε ελεύθερη μετάφραση. Και είναι ε, ένα σύνολο έτσι, από συμπτώματα... Ε, τα οποία ξεκινούν, μπο, όχι ξεκινούν, μπορεί να είναι από physical ε, symptoms και κυρίως μπαίνουν και στο κομμάτι του psycho-emotional. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι burned out μπορεί να ξεκινήσει από το ότι δεν κοιμάται, δεν τρώει καλά, αισθάνεται fatigue, αισθάνεται ε, κόπωση, ε, χάνει, απομονώνεται, γίνεται εριστικός μπορεί να τον δεις μέσα στη δουλειά να γίνεται πιο... Επι, επιθετικός με την έννοια... Να ε, έχει λιγότερη υπομονή ίσω ε, πράγματα και ε, επιθετικός. Ε, ναι, ναι. Γίνεται ιδιαίτερος έτσι ρυστικός, χάνει τη, την όρεξή του, έχει ανιδονία. Αυτό απλώνεται φυσικά και στις ε, ε, προσωπικές σχέσεις και ουσιαστικά σημαίνει ότι έχει εξαντλήσει πια όλους τους πόρους mm -hmm. που έχεις για να αντιμετωπίσεις τα πράγματα αλλά δεν έχει να κάνει με το ότι η ζωή είναι δύσκολη και συμβαίνουν μια σειρά που γεγονότα σε παγκόσμια κλίμακα και επηρεάζομαι και όλα αυτά έχει αφετηρία το εργασιακό περιβάλλον mm -hmm. και είναι μια σειρά από παράγοντες έτσι που συνδράμουν σε αυτό και αυτό έχει να κάνει με όλα αυτά παιδιά που λέμε τώρα από το ότι δεν υπάρχει job clarity δεν ξέρω δεν είναι υποστηρικτικό ε, το περιβάλλον mm -hmm. το workload είναι ε, ατελείωτο δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί έτσι ε, high achievers είναι και αυτοί που παρουσιάζουν το, το burnout έτσι και για το άλλος είναι παραγωγικό, μπορεί να είσαι παραγωγικό και να, και να έχει όμω ε, ε, burnout. Άμα δείτε φωτογραφίε που δείχνει σπίρτα και ο άλλο καίγεται και συνεχίζει και, και δουλεύει. Ε, και σε κάποιε περιπτώσει ε, μπορεί να καταλήξει πραγματικά αρρωσταίνει από αυτό το πράγμα. Αρρωσταίνει και, και ο οργανισμό, γιατί το burnout περνάει και λίγο είναι below the radar. Mm -hmm. Είναι αυτά τα μικρά πραγματάκια που επειδή Μπορείς να τα διαχειριστείς ή μπορεί να φαίνονται μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον σαν «Μωρέ, η Φέη σήμερα δεν ήταν πολύ καλά ε, και μετά από πέντε μέρες πάλι δεν ήταν πολύ καλά ή τη βλέπω κάθεται έξι ώρες μπροστά στον υπολογιστή και δεν σηκώνεται, μάλλον έχει πάρα πολύ δουλειά και δεν μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ γιατί». Γιατί απομονώθηκε, για παράδειγμα, από την ομάδα. Mm -hmm. Γιατί ενώ με τον Μπάρη με τον Αντώνη περισσότερο, ξαφνικά κάνει αυτό. Γιατί, ε, τώρα, τώρα σας λέω και πράγματα που έχω ακούσει και στη δουλειά μου. Mm -hmm. Γιατί, για παράδειγμα, ε, γίνεται εριστική, κάνει χιουμοράκι στο πώς θα φύγει, στο πώς θα έ ε, Ναι. Έτσι. Απλά ε. αυτά νομίζω ότι είναι δείγματα λίγο πιο... Δηλαδή, ίσω όταν έχει ολοκληρωθεί το burnout, δηλαδή νομίζω που βγαίνει τόσο πολύ την επιφάνεια. Και εκεί είναι ίσω και το δύσκολο ότι πολλέ φορέ, άμα φτάσει στο σημείο, δεν ξέρω αν η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε proactive. Για και πάμε εγώ εκεί. θεωρώ ότι ε, πραγματικά Γι' αυτό σα είπα προηγουμένω και για του hybrid managers, διότι πολλέ φορέ έχουμε στο νου μα ότι ο manager ή ο CEO εντάξει, δεν το καταλαβαίνει τίποτα, αραχτό και δεν τον μοιάζει τίποτα. Το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει σε κάποιου οργανισμού. Καλά, εννοείται, εντάξει. Έχι. Αλλά δεν μπορεί να πιάνει τα παραδείγματα. Ακριβώ. Ακριβώς. Ε, αυτό τώρα για να το προλάβει όσο μπορεί ή να το ελέγξει, πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει ένα σχετικό training. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δείχνουμε παιδιά ενσυναίσθηση λίγο και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα στις εταιρείε έχουν επομιστεί το βάρος του «wellness implementation» mm -hmm. που λέμε. Mm. Έτσι. Αυτός μπορεί να είναι ο CEO, ο Chief Financial Officer, ο Chief Well-Being Officer, ο Chief Happiness ε, πήρα τη φέη και μου φαίνεται θα την κάνω τσιφ πάνω σε αυτό και της λέω κάνε τώρα λίγα πραγματάκια ώστε ο Αντώνης και ο Πάρης να είναι πολύ χαρούμενοι στη δουλειά και να διαφημίζουν την εταιρεία και να είναι ευτυχισμένοι mm. ε, και σκέφτομαι εγώ τώρα τι να κάνω έτσι και λέω θα τους κάνω γιόγκα Θα, κάνω, θα βάλω φρούτα στο γραφείο για να τρώνε και να παίρνουν θα δυναμήνες. βάλω και ένα water έτσι, μπράβο, και ένα water cooler και είμαστε μια χαρά. Να και... τα λένε γύρω από το water cooler. Ναι, να, ναι και συνδέθηκαν. Θα Τώρα... κάνω και δύο για το μήνα. Ναι, ναι, και ναι. Και είμαστε μια χαρά. Έτσι. Ο δεν είναι λειτουργεί σε... όμω. Είναι στην καθημερινότητα και. Ε, κρίνοντα από τον εαυτό μου, εγώ και τι δύο φορέ που ξέρω ότι το έχω πάθει γιατί ενδεχομένω έχει mm. συμβεί και άλλε. Και τι δύο το κατάλαβα μετά. Δηλαδή δεν. Ε, ούτε εγώ ίδιο δεν μπορούσα να το καταλάβω όταν συνέβαινε. Ακριβώ. Γιατί και γιατί να μπορείς να το καταλάβεις ε, και πόσο εύκολο μετά είναι να το καταλάβει και ένας άνθρωπος που δεν είναι εκπαιδευμένος. Όταν μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις, συνήθως παιδιά μιλάμε για για αριθμούς, mm -hmm. έτσι. Yeah. Revenues, cost, yeah, yeah, yeah. productivity and so on and so forth. Λοιπόν. Ε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος πώς θα διακρίνει ότι συμβαίνουν πράγματα μέσα στον οργανισμό, εάν, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί την επιχείρησή του είναι αποκλειστικά, έτσι, τα revenues, τα κόστη, το profitability κτλ. Πάω, λοιπόν, εγώ και του λέω ότι πρόσεχε ε, να κάνουμε αυτό για την επιχείρηση, χωρίς να ξέρω ποια είναι η κουλτούρα της επιχείρησης, ποιοι είναι οι άνθρωποι της, τι ενδεχομένως έχουν ε, ανάγκες. Και συνήθω σκεφτόμαστε ότι χρειάζεται κάτι πολύ μεγάλο. Για εμένα χρειάζεται πρώτα απ' όλα να κάνουμε raise awareness. Mm -hmm. Mm -hmm. Δηλαδή, αν ο Πάρη ή ο Αντώνη έχουν επομιστεί το ότι. Ε, να φτιάξουμε λίγο το mental well-being των ανθρώπων μα. Το mental health. Mm -hmm. Γιατί είναι και trends παιδιά αυτά, τα mm αντιδράμουν -hmm. πάρα πολύ, mm -hmm. και ευτυχώ και έτσι. Αλλά. Εάν το κάνω μόνο και μόνο για να πατήσω το, το, το check έτσι, στο box, μπορεί να κάνω κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που μπορεί να συνέβαινε εάν δεν έκανα τίποτα. Επομένως, raise awareness. Ποιος είναι ο υπεύθυνο για την υλοποίηση του οποιοδήποτε προγράμματος, πώς θα τρέξει αυτό το πράγμα, θα το τρέξει ο Πάρης. Μάλιστα. Τι γνώση έχει ο Πάρης, Πόση επαφή έχει με όλο αυτό το πράγμα. Γιατί πραγματικά δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι άνθρωποι να ξέρουν τα πάντα. Έτσι. Και το λέω για όλου μα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί και κάποιο άνθρωπο, μάλλον όταν πει ότι θα ξεκινήσω μια εταιρεία ή θα συμμετέχω σε μια πιο ηγετική θέση μια εταιρεία, δεν ξεκινάει λέγοντα, Α, είμαι καλό στο να στο wellness. Λέει ότι μάλλον μπορώ να υλοποιήσω κάτι, ξέρω να βρω εγώ τι επαφέ, έχω τον τρόπο να πουλήσω. Έχω κάτι το οποίο θα βοηθήσει την εταιρεία να πάει μπροστά. Γιατί κατά κάτω ψέματα, άμα έχει το τέλειο wellness, αλλά δεν έχει προϊόν ή υπηρεσίε να πουλήσει. Πώ θα ζήσει. Yeah. <laughs> δηλαδή στην yeah. προτεραιότητα, καλός ή κακό, νομίζω ότι είναι δύσκολο να είναι το πρώτο πράγμα από το οποίο ξεκινά αυτό. Είναι κάτι το οποίο απαραίτητα πρέπει να χτίσει για να πα μπροστά. Mm. Mm. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κάτι το οποίο επειδή λε ότι αυτό το κάνω καλά, άρα μπορώ να κάνω μια εταιρεία. Νομίζω. Πιστεύω ότι στην επιφάνειά του τα πράγματα είναι απλά. Απλά πρέπει. Ήταν περίεργο αυτό που είπα. Πρέπει, <Ροί> ναι, 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 ναι. Πρέπει να μπορεί να εμβαθύνει. Και τι εννοώ. Θέλω να στήσω μια εταιρεία τη προκοπή. Αυτό από μόνο του. Θα πει: Ωραία, πρέπει να βγάζω λεφτά. Πρέπει να έχω υπαλλήλου οι οποίοι κάνουν τη το δουλειά του. Αρχίζει μετά και βαθύνει. Και λε: Ωραία, εγώ για να βγάλω λεφτά τι πρέπει. Αρχίζει, βάζει έσοδα, έξοδα, περιθώρια κέρδου. Μετά αρχίζει και βαθύνει λίγο παραπάνω και λε: Ωραία, δεν γίνεται οι υπάλληλοι μου εμένα, να φεύγουν κάθε τρει μήνε. Ιδανικά θέλω να μένουν τρία χρόνια. Mm -hmm. Και δεν νομίζω κάποιο να μείνει τρία χρόνια επειδή, ξέρω εγώ έχει mm -hmm. μέσα στο γραφείο, mm -hmm. ή άμα μείνει. Γι' αυτό. Α, θα ναι, λέω. Ή άμα μείνει ναι, <laughs> αυτό, δεν ξέρω να τα πάρει τη δουλειά που θα έπαιρνε σε σχέση με κάτι άλλο. Οπότε... Αν γίνει θε... το νούμερο πινκ-πονγκ μεταξύ τεριών όμω, μπορεί να κερδίσει. Το νουμερο πινκ-πονγκ μεταξύ Αυτό είναι από σένα νομίζω, το ξέρω. Ε, δεν μου είχε πει ότι κάναμε κάτι τέτοια στο Spotify και στο Skype. Από. <laughs> δεν θυμάμαι. Ε, κατά καιρού λέω τι μαλακίε μου τώρα. <laughs> 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 νομίζω μου το έχει πει αυτό όταν, όταν είχε πάει εκεί. Ε, και θεωρώ ότι στο τέλο τη ημέρα πρέπει να δει την ουσία. Γιατί μερικοί λένε: Α, ωραία, εγώ θέλω να είναι χαρούμενοι οι υπάλληλοι μου και εξή. Τελικά πα και προσλαμβάνει κοσάριδε μόνο για υπάλληλου, και δεν κοιτά να έχει μια γονεϊκή άδεια τη προομοποίηση να μπορεί κάποιο άνθρωπο να κάνει παιδιά και να mm. νιώσει ασφάλεια, mm. κάτι που mm. λέγαμε mm. πριν. Και δεν το βλέπει συνολικά και σε, σε βάθο το θέμα. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η πρόκληση. Και δεν ξέρω, και ολοκληρώνω όλο αυτό. Αν εκεί υπάρχει αυτό που λέμε silver bullet, δηλαδή αν τελικά το να έχει ένα καλό εργασιακό περιβάλλον είναι καρμπόν ή αν τελικά παίζουν μεγάλες διαφορές ανάλογα με τους ανθρώπους, τις ομάδες. Όχι, δεν είναι καρμπόν, for sure. Και με αφορμή αυτό που είπες για το ping pong, υπάρχει και μια παρεξήγηση γύρω από το wellness, θεωρώ. Mm. Το έχουμε συνδέσει πολλές φορές, το συνδέουμε με το fitness, παιδιά. Mm -hmm. Α, ωραία, ε... για πάμε. Ε? Ναι, για να πούμε. Τι, όχ. Όχι, όχι, έκανα... όχι, να... Το, να, το, ξεδιαλύνουμε. <laughs> λοιπόν, ε, γιατί, γιατί το wellness στους οργανισμούς ξεκίνησε σαν traditional wellness προγράμματα ε, με το να ρίξουμε την πίεση, τη χολυστερίνη, αυτά, κάναμε στις αρχές. Και μετά Αρχίσαμε λίγο να το αναπτύσσουμε, να βάλουμε το γυμναστήριο, να κινούνται λίγο περισσότερο οι άνθρωποι μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Βάζουμε Βε... μια γιόγκα τώρα που είναι και της μόδας. Έτσι, θα κάνουμε όλα. Ε, και μετά, ερχόμαστε στο επόμενο, το οποίο θεωρώ ότι θα κάνει την ουσιαστική διαφορά, το result-driven wellness. Mm -hmm. Δηλαδή, να έχει νόημα. Το wellness δεν είναι fitness δεν είναι μόνο fitness, όλο αυτό που έχουμε πει στη, στην κουβέντα μας έτσι. Ξεκίνησε έτσι γιατί ήταν ενδεχομένω και πιο απλο mm -hmm. Ε? Πιο εύκολο yeah. να πεις ότι ο άλλος είναι λίγο πιο... Ε, να, κινηθεί... Η να σωματική να υγεία είναι εύκολο να τη δεις βασικά. Ακριβώς. Να, να, να κινηθεί λίγο άλλος, να ρίξει το, το, το BM, BMI, ah. του ακριβώς, να, ε, να πίνει και νερό. Ε, Κρατήστε τώρα ότι σε όλα αυτά Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο παιδιά Το ότι ε, Αυτό που λες Στον άλλον ότι είναι σημαντικό Είναι όντω σημαντικό Για εκείνον Ακριβώς Στο πως το σερβίρεις Ναι ωραία πάμε τώρα να σκαρφαλώσουμε στα βούνα Μα δεν μ' αρέσει να σκαρφαλώνω Είναι πολύ ωραίο το initiative <laughs> Περάστε καλά Ευχαριστώ πάρα πολύ <laughs> Αλλά ε, δεν θέλω δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Ε, το result-driven wellness σημαίνει ότι αυτό που κάνω έχει μια αρχή-μέση-τέλος, έχει ένα σκοπό mm -hmm. συγκεκριμένο, αλλά κυρίως, παιδιά, έχει αφουγκραστεί το τι είναι σημαντικό. Και θα μου πεις τώρα, Φέι τι θα κάνουμε δηλαδή, θα πηγαίνουμε και θα ρωτάμε 100 ανθρώπους, 500 χίους, τι είναι σημαντικό για αυτούς. Όχι, κάνεις τα service, το ψάχνεις έτσι. Αλλά... Εάν πει ότι my understanding έτσι, of wellness είναι το ότι θα πάμε για περπάτημα κάθε 15 μέρες, το οποίο δεν λέω ότι είναι κακό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θέλεις να βάλεις το physical activity κατά τη διάρκεια έτσι, τη, της ημέρα στον άνθρωπο. Αλλά, εάν την ίδια στιγμή ο άλλος φοβάται, έχει άγχος, ότι θα σηκωθεί από το γραφείο και θα πάει να κάνει 30 λεπτά round the block να περπατήσει. Και εσύ μπορεί να τον θεωρήσεις τεμπέλη ή να του κάνει ένα call και να μην τον βρει στη θέση του. Και θέλει να δείχνει busy, γιατί. Να, για παράδειγμα, στο υβριδικό μοντέλο, στο remote work, επειδή δουλεύω από το σπίτι και μπορεί να αισθάνομαι ότι δεν είσαι πολύ σίγουρος για το πόσο πολύ δουλεύω. Πάω στο γραφείο, βιδώνομαι στην καρέκλα και υιοθετώ αυτό το business. Κάνω meeting, άρα υπάρχω. Αυτό, έτσι. Το physical activity εκεί πέρα λοιπόν goes down the drain γιατί δεν θα σηκωθώ από την καρέκλα μου ενώ πρέπει να σηκωθώ, είναι καλό να σηκωθώ κάθε μισή ώρα, 50 λεπτάκια να ξεπιαστούμε, να χαζέψουμε ένα δέντρο λίγο mentally να ξεκουραστούμε, να πιο νερό να πω ένα αστείο με ένα συνάδελφο, να λίγο να χαλαρώσω και να επιστρέψω στη, στη θέση μου. Θεωρώ δηλαδή μια παγίδα είναι το να συνδέουμε το wellness με το fitness. Το wellness είναι πάρα πολλά πράγματα. Και είναι και το να αισθάνομαι ότι όλο αυτό έχει ένα νόημα, είναι συμπεριληπτικό. Διάβαζα για ένα initiative ε, κατά την περίοδο της πανδημίας σε μια εταιρεία στην Αμερική που πήραν παιδιά πήραν τα wellness initiatives που είχαν οι άνθρωποι στο φυσικά ε, περιβάλλον και τα βάλανε, βάλανε remotely και έκαναν ε, ε, πως το λένε ε, remotely virtual ε, yoga aerobic δεν δε, δε, το θυμάμαι τώρα οπαπα λοιπόν. oh, Χοροπηδάτε σε μια κάμερα. Να, νομίζω ότι <laughs> ήταν δική του η μαρτυρία <laughs> τελικά. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. <laughs> λοιπόν, ε, δεν είμαι ε, εκεί. Και παιδιά έλεγε μία γυναίκα ότι δεν ήθελε να μπαίνει Μα. γιατί είχε περισσότερα κιλά, παραπάνω κιλά. Δεν ήθελε να τη βλέπει ο διευθυντή τη αναψοκοκκινισμένη, λαχανιασμένη με τι φόρμε κτλ. Έμπαινε όμω γιατί σκεφτόταν ότι το να μην μπει θα έδειχνε, ναι, θα έδειχνε, θα ότι δεν κάνει engage στα wellness activities της, εταιρεία. Mm. Η εταιρεία έκανε κάτι καλό. Προ, προσπαθεί να κάνει κάτι καλό. Έτσι, και και όντω κάνουν. δεν νομίζω ότι κάνεις και να είμαι λάθος προθέσεις. Το θέμα είναι ότι πώς μπορείς να το κάνεις με το σωστό αποτέλεσμα. Δηλαδή πώς τριβό. θα φτάσει εκεί. Τι κάνεις λοιπόν target. Ξεκινάς από τον άνθρωπο. Έτσι. Τι ανάγκε έχει ένα άνθρωπο. Ε, τι θέλει να πετύχει ως αυτό πράγμα τελικά. Με ό,τι wellness initiative ε, 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 σχεδιάζει, υλοποιεί, τι θέλει να πετύχει. Θέλω να πετύχω να είναι πιο physically active. Ωραία. Την ίδια στιγμή που θέλει να κάνει αυτό και να είναι πολύ clear. Το να του πει το άλλου βγαίνει έξω και περπάτα 10.000 βήματα την ημέρα, γιατί είναι ένα πολύ εντυπωσιακό αριθμό και μα αρέσει έτσι στο marketing αρκετά. Αλλά την ίδια στιγμή σε έχω φορτώσει με χίλια δύο πράγματα. Φοβάσαι μη φανεί μπέλις Είσαι εκνευρισμένο με το, Συνόδελφος. με το συνάδελφό σου, επομένω δεν θέλω να βγω μαζί σου να περπατήσω, Αρχίζει το πράγμα και τι κάνει, φθύρεται. Mm -hmm. Και γι' αυτό έχουμε πρόβλημα και στο engagement στα, στα wellness ε, initiatives. Την ίδια στιγμή που δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, ε, ήταν 3 εκατομμύρια τα δολάρια σε revenues το 2021 από wellness okay. initiatives. φοβερό Και τα δις αφορούσαν σε, τα 52 δις από αυτό το share ήταν στα corporate wellness. Και την ίδια στιγμή εκτοξεύεται, ε, εξο, ε, ε, έχουν εκτοξευθεί τα μέτρηξη που αφορούν τα αρνητικά συναισθήματα. Εδώ και δέκα χρόνια όμως συμβαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο της πανδημίας, γιατί συνήθως τώρα το έχουμε συνδέσει όλα η πανδημία. Έληξη είπαμε τώρα. Ναι, Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είπαμε ότι έχουν εκτοξευθεί τα αρνητικά η, συναισθήματα. Τα αρνητικά συναισθήματα. Εγώ σε αυτό έχω πάντα την εξή απορία. Υπάρχει περίπτωση αυτό να ισχύει επειδή παλιά δεν τα μετρούσαμε. Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, το έχω όντως απορία, ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πώς μετράμε τα αρνητικά συναισθήματα. Να, οκ. Okay. Λοιπόν, ε, τι έκαναν λοιπόν, βγήκαν έξω. Έκαναν αυτές τις έρευνες που συστηματικά μέσα στα, στα χρόνια ε, κάνουν ασες ξανά και ξανά και ξανά, γιατί ακριβώς ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να βάλουμε έναν αριθμό. Mm -hmm. Παιδιά και στις επιχειρήσεις, θέλεις να δώσεις έναν αριθμό. Άρθει ο άλλο να σου πει, α ωραία, το well-being ε, και το wellness. Πως είμαστε καλύτερα. <laughs> ναι, τι είναι αυτό το, το καλύτερα, έτσι. Ε, και για μένα αυτός ο αριθμός είναι ένα, ένα ζήγισμα. Φυσικά και πα, παλαιότερα δεν τα μετρούσαμε. Έτσι. Δεν ξέρω λοιπόν τι, τι θα βλέπαμε πριν από 50 ή 100 χρόνια. Αυτό όμως που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι εάν ξεκινήσω σήμερα και κάνω μία μελέτη mm. και παρακολουθώ ένα, δύο, 5, 10, 20 χρόνια με την ίδια μετρική τα πράγματα, βλέπω ότι υπάρχει μία πορεία που πηγαίνει προς τα πάνω. Στο αρνητικό Ανεπλή. συνέστημα. Ναι, υπάρχει physical pain, απογοήτευση θυμό. Πώ εξηγείται αυτό, Σιωπή. <laughs> ναι, ναι. <laughs> Δεν, ξέρω αν μπορεί να το εξηγήσει ε, αυτό. Πώ μπορεί να το εξηγήσει. εσύ, εσύ πως, αν έπρεπε να, να βάλει 10 ευρώ στοίχημα. 10 ευρώ. Ε, όπου θε. Και εγώ βάζω 10. όπου θε, τα βάζω. ένα, ένα χιλιαρκάκι τότε να το ανεβάσω λίγο. Σε πού θα το, πού θα το πόνταρες. Πάρει εδώ τώρα έρχεσαι σε, σε αυτό το κομμάτι που λέμε στην ψυχολογία πώ εξηγείται κάτι. Ναι. Αλλά γι' αυτό λέω πώ θα πόνταρες, γιατί δεν είναι. Το intuition, τι λέει. Το ένστικτο. Η αίσθηση. Πρώτα απ' όλα θεωρώ environmental factors. Και με το environmental ε, ε, θεωρώ ότι ε, εννοώ μάλλον ότι όλα αυτά που τρέχουν ταυτόχρονα. Mm. Ε, και στα οποία είμαστε εκτεθειμένοι αρκετά. Υπήρχε... Πανδημίες, πόλεμοι, αυτά. Όλα. Ναι. Υπήρχε, ε, ακόμα και πληροφορία. Υπήρχε Α, ποτέ ναι. το doom scrolling. Αυτό το πράγμα που, που σου που καταστρέφει κάνει. την τόπα, τελώς, ναι. Έτσι. Αυτά είναι, ξέρετε παιδιά, πολύ μικρά πραγματάκια. Ε, θεωρώ τα social relationships. Υπάρχει... Υπάρχουν απομάκνηση. αυξημένα ναι, επίπεδα loneliness ε, και μάλιστα οι φίλοι μας στην Αμερική λένε ότι θα είναι η επόμενη μεγάλη πανδημία το loneliness. Mm. Έτσι. Ε, επομένως έχει χαλαρώσει τελείως το δίκτυο mm -hmm. και το δίκτυο βοηθάει. Mm. Αν σήμερα έχω μία όχι και τόσο καλή ημέρα... Ε, το τηλεφώνημα με τον πάρει συνάντηση με τον Αντώνη, μια συνάδελφο που θα μου πει. Θα χρησιμοποιήσω και μια έκφραση που μου λέει έτσι, θέλω να την ακούσει. Μη σηκάς, ναι. Όταν με βλέπει λίγο ότι κάτι πρέπει να φτιάξω. Ε, αυτό βοηθάει, γιατί πραγματικά έχει βρεθεί στι έρευνε ότι μειώνονται τα επίπεδα κορτιζόλης Έτσι. Μειώνεται το στρε. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Πάντα στην εποχή τους τα πράγματα ήταν δύσκολα για τους ανθρώπους, θεωρώ, που τα ζούσαν. Απλώς τώρα η έρευνα και η επιστημονική μέθοδος μας βοηθά να γινόμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι. Mm -hmm. Αυτό. Yeah. Και παιδιά, ξέρετε τι γίνεται κιόλας. Ανεβαίνοντας την πυραμίδα του Μάσλο. Yeah. ναι, τώρα, εάν πεινούσα, διψούσα και δεν είχα, έτσι... Να φάω και να πιω. Προφανώ. Με το που έτρωγα κα... ναι, για corporate wellness και psychological safety και οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά όσο ανεβαίνει, αυτό το οποίο ψάχνει είναι πιο βαθύ. Δηλαδή, πηγαίνοντα ναι, προ τα πάνω, ναι, ψάχνει ε, το, το πιο ιδιαίτερο. Και ενδεχομένω και το πόσο μπορεί να βελτιώσει. Δηλαδή, ενδεχομένω πριν από 100 χρόνια, κάθε 10 χρόνια η βελτίωση τη ποιότητα ζωή ήταν δραματική. ναι Δηλαδή, όταν ε, ξέρω εγώ υπήρχε. Δεν, μπο... δεν ήξερε αν θα φας και τα παιδιά σου ξαφνικά είχαν σίγουρα να ένα το φαγητό. Αυτό ήταν μια. Δεν μπορούσε να το συγκρίνει αυτό. Mm. Έλεγε τελείω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όταν γεννιέσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο για πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν έχει σημαντικά πράγματα να, να ασχοληθεί και να τρομάξει. Πώ αισθάνεσαι ότι αυτή την κατάσταση τη βελτιώνει μετά, ναι. Οπότε ίσω δεν έχει και αυτή την, την κατάκτηση. Και πάνω πάνω σε αυτό που λε. Σκέφτηκα τώρα το εξή. Ότι. ίσως συνδέεται και με αυτό που ρώτησε προηγουμένω, ε, Πάρη. Ε, υπάρχει και μία τάση να θέλουμε να τα κάνουμε όλα. να, να τα φτιάξουμε. Ναι. Ε, 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 πω, πω, να είμαι fit να είμαι mentally ε, μια φορά είπα σε μια θεραπευόμενη μου δεν θα κάνουμε απονεύρωση δηλαδή θα, θα αισθανθεί άγχος στη ζωή σου θα αισθανθεί λύπη και ακόμα και αυτό μπορεί να να στρεσάρει θα συνεχίσουμε να αισθανόμαστε άγχος ναι. για πράγματα ναι. εγώ αυτό το οποίο κρατούσα στο μυαλό μου και ήθελα να να πω και μου φαίνεται ενδιαφέρον και πλάκα πλάκα είναι περίπου αυτό το οποίο μας συνέβη είναι το ότι πώς έρχονται κάποια πράγματα και υπόσχονται ότι θα κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, αλλά τελικά λειτουργούν κόντρα σε αυτό. Και τι ήταν αυτό το οποίο είχα στο μυαλό μου, ήταν τα notifications στο κινητό ειδοποιήσει. Mm. Που όταν βγήκαν, λένε ότι δεν χρειάζεται πλέον να έχει το νου σου να τσεκάρει τα email σου και αυτά. Όταν έρθει κάθε θα το δει εκείνη τη στιγμή, θα, θα είσαι Αυτή ήταν η υπόσχεση. Mm. Και ενώ μπορεί όντω να σου φύγει αυτή η έννοια, mm. η οποία σε επιβάρυνε ένα, α πούμε, στη μονάδα, δεν ξέρω ποια mm. επιβάρυνση είναι, τελικά να ακούσει τον κλεινει κλιν και η συνέχεια δίνγκ δίνγκ να σε διακόπτει, καλή ώρα από το να κάνει mm. ένα podcast, κάνει τη δουλειά σου, η οποία μπορεί να είναι δημιουργική δουλειά που πρέπει να βαθύνει, από τον ύπνο, από το οτιδήποτε, να είναι τρει από αυτό. Και τελικά πάμε back to basics τώρα και οι εταιρείε βάζουν, ξέρω εγώ, η Apple φτιάχνει και η Google μηχανισμούς για να κόβει τα notifications. Ακριβώς. <laughs> Ακριβώς. <laughs> δηλαδή πώς ξεκινήσαν τα κινητά, τι τα θέλαμε, εμείς ναι. οι παραιότεροι. Για ε, να μπορείς ε, να βρεις κάποιον και να, 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 να κάποιον. Τώρα είναι όλη σου η μέρα. Ακόμα και εμένα μου έχει συμβεί Είχα τα notifications ε, του email Mm -hmm. Στο κινητό. Έσκαγαν. Σαββατοκύριακο Και εγώ θα κόψω αυτό τελείω. Α, δεν έχω σε email εδώ και χρόνια. Ε, είχα, ε, βάλει ένα... είχα βάλει ένα υποσύνολο, αλλά νομίζω ότι. Οπότε παιδιά... χρειάζεται θα σε βρει. Παιδιά μου πήρε πάρα πολύ καιρό για να πατήσω εκείνο το κουμπί το οποίο πια ε, δεν με αφήνει, δεν δε μου έρχονται. Τα, τα email στο κινητό... γιατί το email μου θα το δω... όταν θα καθίσω στο γραφείο μου... στις ώρες που χρειάζεται να εργαστώ. Έτσι. Ε, δεν ξέρω αν πάρουμε φωτιά... μάλλον κάποιος θα με ειδοποιήσει... δεν θα μου στείλει κάποιος ε, ε, email. Όλα αυτά μπήκαν... για να διευκολύνουν τα πράγματα. Να έχεις το μυαλό σου ξεκούραστο. Τι έγινε όμως τώρα... το μυαλό συνδέθηκε τόσο πολύ που είναι μονίμως σε μία κατάσταση, περιμένω κάτι. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, έχουμε το κινητό παντού. Τσεκάρουμε το κινητό εκείνη τη στιγμή, που είναι και λίγο stress relief αυτό, εντάξει, σε ένα άλλο επίπεδο. Ε, αλλά συνδέεται και με όλα αυτά που λέμε με τα wellness initiatives, γιατί ήρθε ο άλλος σου, δίνει το εργαλείο, σου λέει εγώ θα σε διευκολύνω. Δεν ξέρω τι μπορεί να μου κάνει αυτό το εργαλείο ακριβώς. Έτσι, γιατί ήταν κάτι καινούριο, notifications, έχει το μυαλό σου ξεκούραστο. Δεν πρόκειται να χάσω ραντεβού γιατί θα μου χτυπάει το κινητό. Ναι, και μου χτυπάει τώρα. Notification ε, από τη Welks. Notification στο, στο email, ας πούμε, το προσωπικό, Notification στο Viber, μη τυχόν και κάποιος δεν με βρει να με βρει εκεί, ε, να έρχονται και τα μηνύματα του Slack στο κινητό και καταλήγω ουσιαστικά ακόμα και να μην χτυπήσει το κινητό μου να κάνω τι, να το τσιχάρω, fear of missing out, τι μπορεί να συμβεί yeah. όταν δεν yeah. είμαι μονίμως connected. Εμένα ευτυχώ μου έχει φύγει αρκετά αυτό με το τηλέφωνο. Mm. Βέβαια πήρε πάρα πολύ καιρό. Mm. Με την έννοια ότι εγώ τα είχα, όλα ήταν ανοιχτά, notification τα mm. στα πάντα. Mm. Δεν, δηλαδή και ε, α, ε, εκείνη τη στιγμή αντιδρούσα σε αυτό το οποίο mm. Δηλαδή έρχονταν, παπ, το έβγαζα αυτά, τα mm. Ήταν πολύ δύσκολο να τα κόψω. Λίγο-λίγο τα έχω κόψει όλα σχεδόν. Δηλαδή πλέον χτυπάνε τηλέφωνα, SMS, Viber, ε, όλα αυτά τα messaging χτυπάνε όλα. Βέβαια τα περισσότερα τα έχω κόψει στις εργάσιμες ώρες. Ε, και, εκτός από συγκεκριμένες επαφές, π.χ. με πάρει ο Αντώνης ότι πάει πάντα. Οπότε αυτό δεν έγινε με τη μία. Σιγά σιγά πλέον για μένα το τηλέφωνο έχει πάρει ειδικά στις εργάσιμες ώρες μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή αν χτυπείς το τηλεφωνο εχει παρει ειδικα τις εργασιμες ωρες μια πολυ συγκεκριμενη θεση δηλαδη αν χτυπησει το τηλεφωνο σοβαρο και όντως το σηκώνω πιο συχνά από ό,τι το σηκώνα πριν. Mm -hmm. Η πλάκα πια είναι ότι εγώ παρατήρησα εν τέλει ότι μαζί με κάποια άλλα πράγματα, αλλά κάνοντα όλα αυτά, είμαι τελικά και πιο αποδοτικό στη δουλειά μου. Ο ίδιο, να πω το εξή, επειδή είμαι παραθυράκια, όπω είπαμε, mm -hmm. θέλω mm -hmm. παράθυρα mm -hmm. χρόνου, υπάρχει στιγμή που θα ελέγξω το email και απαντάω περισσότερα email. Mm -hmm. Υπάρχει στιγμή που θα γράψω κώδικα, οπότε. Επειδή δε, κανένα δεν με ενοχλεί κατά βάση, γράφω περισσότερο κώδικα. Mm. Και όταν κάποιο με πάρει τηλέφωνο, επειδή αυτό πλέον δεν χτυπάει συχνά, δεν έρχονται συχνά μηνύματα, πάω και με περισσότερε πιθανότητε να τα απαντήσω. Mm -hmm. Όλα αυτά. Δηλαδή, εν τέλει, όλα αυτά λειτουργούν θετικά. Θετικά. θετικά για όλου. Τα, τα παραθυράκια που είπε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτό το κομμάτι του πώς κάνουμε τα πράγματα. Ε, γιατί αυτό που σε αναγκάζει να κάνεις αυτοί, αυτό που συνέβη με τα τηλέφωνα και τα notifications και notifications κάνει παιδιά και στο λάπτοπ έτσι δηλαδή το ότι μου έρχονται τα email και το βλέπω εκείνη τη στιγμή Sky Κομμένο. Πάρης, Αντώνης, Δημήτρης εσύ λοιπόν ε, είναι ότι γιατί είσαι πιο αποδοτικός διότι όλα αυτά σε βάζουν σε μια διαδικασία multitasking Mm -hmm. Ενώ όταν έχει τα παραθυράκια σου, εγώ για παράδειγμα το λέω. Θέλετε να τσεκάρετε τα email σα, πάτε στο γραφείο. Πε, έχω dedicated χρόνο, 30 λεπτά το πρωί, να κοιτάξω τα mail μου, τι είναι σημαντικό να απαντήσω, τι μπορεί να πάει αργότερα, και μετά βάλε άλλο ένα slot. Θέλει μέσα στην ημέρα, γιατί για κάποιο λόγο ε, μπορεί, μπορεί, να έχει να να Ναι, whatever, ή στο τέλο τη ημέρα. Και κάνω αυτό. Ένα, δύο, τρία στο επόμενο παράθυρο... focused work. Τι σημαίνει... θέλω σήμερα να ασχοληθώ... με αυτό το πράγμα. έτσι; Και γι' αυτό... όταν πια αυτό το βγάζεις... από το κεφάλι σου... και ξέρεις ότι δεν θα χτυπήσει... notification, τελείωσε, το κλείσα... είναι πιο εύκολο να εστιάσεις. Mm. Γιατί κάτι... Που, το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ... με όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε... μονίμως... Ε, είναι το πώς θα ενισχύσουμε αυτό που λέμε το focused work, το focus. Σκέψου λοιπόν ότι έχεις τώρα μία οθόνη, 10 tabs. Με αυτό είναι το επόμενο, πολλά, πολλές καρτέλες. Έτσι, Θέλει, να λοιπόν. Θέλουμε δουλίτσα. Μπράβο. Έχεις 10 tabs, το οποίο αισθάνεσαι εσύ τώρα ότι το έχεις. Κάνω multitasking, multitasking. Ε, δεν κάνει κανείς δεν ποτέ. Κάνεις multitasking, διότι τη στιγμή που θα πατήσεις και θα ανοίξεις ένα άλλο Tab, ήδη κάνεις overload, έχεις χάσει το commitment, να το πω έτσι πολύ απλά, από αυτό που έκανες και χρειάζεται να επαναφέρεις τον εαυτό σου και να, να συγκεντρωθείς. Εγώ για παράδειγμα, ε, παιδιά, για να εστιάσω και να κάνω δουλειά, το ξέρουν και τα παιδιά στο γραφείο αυτό, πόρτα, κλείνω, δηλαδή όλοι ξέρουν ότι εκείνη τη στιγμή έχω κανείς. χωθεί στη σπηλιά μου <laughs> και δεν με κανείς και το παραμικρό, πραγματικά, μπορεί να με βγάλει off track. Και γι' αυτό δεν θέλω τίποτα. Κλείνω το κινητό, το χαμηλώνω. Να. Ούτε καν. Λέω εντάξει. Και να συμβεί κάτι, κάποιο θα μπει μέσα στο γραφείο τρέχοντα, να μου πει Φέι, αυτό. Πανικό. Okay. Πανικό, ναι. Ε, αυτό με τα tabs. Ε, και το ακούμε και συχνά. Κάνω multitasking. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δεν το πιστεύω. Όχι. Είναι κουραστικό. Και είναι από αυτά τα μικρά τα σημάδια που λέγαμε προηγουμένω που δεν τα καταλαβαίνει, αλλά πραγματικά σε επηρεάζουν και ρίχνουν το well-being. Γιατί όταν ξέρω 11 με 1 focused work, δεν με νοιάζει τι γίνεται στο email μου, γιατί πραγματικά δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποιο task το οποίο είναι. Μέχρι τις 12 η ώρα περιμένω ένα email συγκεκριμένο γιατί 12 και 1 θα πρέπει να το προωθήσω γιατί ναι. 12 και 2 κλείνει κάτι. Ε, όλα αυτά σε ρίχνουν και καταλήγεις να έχεις δουλέψει, να είσαι σαν γραφείο 8 ώρες. να έχεις δουλέψει 2. Να έχεις δουλέψει 2, να αισθάνεσαι σαν να έχεις δουλέψει 12. Και να μην έχει και δουλειά. Μπράβο, να πέφτεις και στη λούπα της απογοήτευσης. Ή μπορεί επειδή στρεσάρεσαι εκείνε τι ώρες να κάνεις τι, να πάρω και το κινητό. Θα σκρολάρω γιατί αυτό μου δίνει μία άμεση ανακούφιση σε αυτό που νιώθω. Και προς το τέλος της ημέρας αισθάνεσαι χάια, αισθάνεσαι κουρασμένος, απογοητευμένος με τον εαυτό σου. Έχουνε μείνει unfinished business για την επόμενη μέρα και φεύγεις. Και αντε τώρα εγώ να σου πω... πρέπει να σκεφτείς το well-being. <laughs> θέλω να γυμναστείς. Θέλω να κοιμηθείς. Ένα περπατηματάκι. Ένα περπατηματάκι. <laughs> θέλω να κάνεις και τις ανάσες σου. Να. Και εσύ στο πίσω μέρος του μυαλού σου... έχεις το unfinished business. Και την απογοητεύση που νιώθεις. Ε, θα ήθελα να πιάσουμε... Εσύ είσαι πολύ ώρα, να ξέρει. Θα του κάνει τρίγκερ τώρα. Θα ήθελα να πιάσουμε επίση και ένα κομμάτι το οποίο λέγεται αναβλητικότητα. Το αυτά. Και θέλω να πω το εξή. Εγώ θα πω τι έγινε. Όλοι ανασθενάξαμε, Εγώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ αναβλητικό. Θα πω τι έκανα. Το ξέρει εσύ αυτό το οποίο παρατήρησα άσχετο με δουλειά ότι με βοήθησε ακόμα και στο να δουλεύω καλύτερα. Λοιπόν, εγώ το τον Οκτώβριο του 19 μετακόμισα στο σπίτι που είμαι τώρα. Λοιπόν, mm -hmm. που είναι νοικιάζοντα διαμέρισμα, μέρε, στη Παρασκευή που λέγαμε. Οπότε μπαίνοντα μέσα, το σπίτι είχε μια πολύ παλιά κουζίνα, ψηλοκαταστραμμένη, την οποία για κάποιο λόγο την είχε και η ιδιοκτήτρια. Εγώ δεν την ήθελα και ήμουνα και πολύ τυχερό που ο αδερφό μου μου έκανε δώρο μια καινούργια κουζίνα για το σπίτι. Οπότε βγάζω την παλιά κουζίνα, την, την λίγο σε bubble wrap και την βάζω στο μπαλκόνι μου. Στο πίσω μπαλκόνι να μην τη βλέπω. Και Πώς Ενώ έλεγα αυτό, το έκανα, πήρα τηλέφωνο την ανακύκλωση συσκευών, επειδή μου ήρθε ένα φιλάδι δωρεάν ανακύκλωση συσκευών από το Δήμο, και έρθει και την πήρε πριν κανένα μήνα, δύο, το, από το 19. Είναι, μιλάμε τώρα 3.5 ή χρόνια, ε. Ήταν τόσο μεγάλη ανακούφιση μετά, που συντοπίσα ότι νιώθω πιο ξαλαφρωμένος πλέον από αυτό. Mm, mm. Γενικά, δηλαδή, βασικά... Εγώ παρατήρησα μια αλλαγή τότε στον εαυτό μου. Δηλαδή, μάλλον το ότι το είχα αυτή την έννοια στο πίσω μέρο του μυαλού μου, μου έτρωγε, χωρί να το έχω καταλάβει, καθημερινά. Με. Ναι. Ναι. Ακόμα δεν είμαι καλό αυτό yeah. και ακόμα το δουλεύω. Αυτό, αυτή η κουζίνα, ήταν mental clutter. Τρει ή μισή χρόνια. Yes. Ναι. Μια κουζίνα που δεν την έβλεπα κιόλα ναι. τώρα, γιατί ήταν στο πίσω μέρο του μπαλκονιού. Ναι, είναι αυτό που σου τρώει λίγο, 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 Στον λίγο. Στον νόμο εδώ. την είχε. Ναι, 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 πραγματικά. <laughs> ήταν mental clutter. Είναι σαν να έχει στο κεφάλι σου μέσα, έτσι, ή στο, στο σπίτι σου, σκουπίδια. Ναι. τα έχει 3,5 χρόνια, έτσι εκεί οι σακούλες τώρα, τις βλέπεις καθημερινά, μονίμως σκέφτεσαι ότι κάτι πρέπει να κάνεις ναι. με αυτό και ποτέ δεν το κάνεις. Ε, αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι ο αναβλητικός... Για πες. Τι δεν είναι. <laughs> δεν, μάλλον γι' αυτό δεν μιλάει πολύ. Hey, ε, hey. Hey. <laughs> 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 εμπότε, ε, δεν είναι τεμπέλης. Mm -hmm. Συνήθω παιδιά στο Google Search το ψάχνουν ε, procrastination laziness. Α, ναι. Να... ναι. Okay. Προσπαθούν να βρουν οι άνθρωποι γιατί τεμπελιάζουν, γιατί το συνδέουμε με τεμπελιά, άντε κάτω. Έτσι δεν λέμε. Τελείω, ναι, δηλαδή, τελείωνε, βγάλει την ναι. κουζίνα τώρα εκεί πέρα. Έτσι. Εγώ θέλω να φτιάξω ένα ντουλάπι στην κουζίνα μου, α μην πω εγώ εγώ έχω ένα ντουλάπι, πάντω έχω τι μεντεσέδε εδώ και το ντουλάπι στο σπίτι. Αυτό, και, και, και εγώ, εγώ είμαι φουμή. στο Playmobil <laughs> <κομπίλ>, αυτό. <laughs> να Είμαστε πράγμα. πάνω από τρει ή μισή χρόνια, γιατί θέλω να. Όχι, όχι, όχι <laughs> ε, γιατί δεν έχω μετακομίσει τρει ή μισή χρόνια. <laughs> εντάξει. <laughs> λοιπόν. <laughs> ε, ε, δεν είναι τεμπελιά. Οκ. Okay. Πάει αυτό. Τι είναι λοιπόν αυτό το πράγμα, mm. γιατί, 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 δεν μπαίνει σε αυτή τη, τη διαδικασία. Και το γιατί δεν μπαίνει είναι ένας μηχανισμός ο οποίος πραγματικά έχει να κάνει με αυτό που λέμε το reward center. Πολύ απλά. What is it for me? In for me. Τι βγάζω από αυτό το πράγμα. Επηρεάζεται παιδιά από πάρα πολλούς παράγοντες. Εμένα μου έχει συμβεί να είμαι αναβλητική σε, σε project. Mm -hmm. Γιατί πρώτον, δεν ήξερα δεν είχα, δεν είχα τις κατάλληλε γνώσει. Ε, αυτό με άγχωνε. Επομένω, τι κάνω εκείνη τη στιγμή. Αποφεύγω ένα δυσάρεστο συνέστημα. Πώ θα το αποφύγω το δυσάρεστο συνέστημα, Θα ασχοληθώ με κάτι άλλο. Γιατί αυτό θα μου δώσει ένα άμεσο reward, μια ανακούφιση. Θα πω πω πω, ξέχασα να πάρω τον Αντώνη τηλέφωνο, το οποίο δεν τρέχει και τίποτα, αλλά εκείνη τη στιγμή θα κάνω αυτό το πράγμα που μου δίνει κάτι, με κάνει και αισθάνομαι καλά. Τι κάνει τώρα αυτό, αρχίζει και συγκεντρώνεται, έτσι, στο κεφάλι. Και δημιουργείται αυτό το... Ε, τώρα δεν είναι δοκιμός όρος, το, το σκουπιδαριό. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Η, η κουζίνα... Μια χαρά δοκιμασόρους. Χαρά... <laughs> λοιπόν, η κουζίνα στο Σε μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι. Ένα ραντεβού που θέλω κάποιος να μου φτιάξει μία τηλεόραση, θα πάρω, θα πάρω, θα πάρω, αλλά... Έχω πάρα πολύ δουλειά και ποτέ δεν παίρνω και ποτέ δεν βάζω αυτό το slot 15 λεπτά την ημέρα. Τι 15, είναι δύο λεπτά αυτό. Απλά δεν δε μπορεί να το κάνει. Εγώ το, το βλέπω σε μένα. Μπράβο. Δεν το θεωρείς λοιπόν σημαντικό και δεν το κάνει. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο reward στη δουλειά. Δεν έχει τα skills, σε φοβίζει. Είσαι perfectionist. Η perfectionist είναι εξαιρετικά αναβλητική. Προφανώ είσαι τέλειο γι' αυτό. Είσαι... Ναι, ναι. είσαι... θα, σου πω τι καλό όμω έχει αναβλητικότητα σε μένα τουλάχιστον. Για πες. Είναι ο καλύτερο δείκτη να, να, καταλάβω πότε τι είναι ο, να πάθω burnout. Mm. Γιατί χτυπάει κόκκινη η αναβλητικότητά μου. Δηλαδή είμαι αναβλητικό mm. και ανάλογα με το πόσο κυμαίνεται αυτό, καταλαβαίνω πότε έχω αρχίσει και κουράζομαι. Mm -hmm. Οπότε. Εκεί, λοιπόν, τουλάχιστον ναι, 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 ναι. με βοηθάει σε κάτι άλλο το οποίο είναι πιο, αυτό λοιπόν φέρει στο επόμενο point. Ποιο είναι το δευτερεύον όφελο. Κερδίζει από αυτό το, το πραγμα mm -hmm. ε, Έτσι. Συνήθω από όλα τα πράγματα κάτι, κάτι βγάζουμε. Έτσι. Mm -hmm. Τι προσπαθεί να, να αποφύγει, για παράδειγμα. Ή, ε, εάν είμαι τελειομανής και φοβάμαι ότι δεν θα βγει τέλειο, τι αποφεύγω. Αποφεύγω ένα συνέστημα εκείνη τη στιγμή. Τη δυσαρέσκεια. Τη, την απογοήτευση. Mm -hmm. Και πολλές φορές, παιδιά, έχει να κάνει και με το και με τον τρόπο πώς λέγαμε στην αρχή για τη μεθοδολογία και τα εργαλεία και, και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή κάποιες στιγμές πρέπει να μπεις στο θέμα τελείως πρακτικά. έτσι; ε, Εάν έχεις να κάνεις κάτι... Εγώ λέω ξεκίνα με το πιο μικρό, ελάχιστο βήμα για να το κάνεις. Θα μου πεις τώρα, μα αυτό είναι το πρόβλημά μου, ότι δεν μπορώ να αυ, αυτό το, το μικρό βήμα κάνω και ότι γίνει. Έχει φοβερή ικανοποίηση πάντως, ως αναβλητικό το λέω mm. αυτό. Δηλαδή εγώ ας πούμε τώρα αυτή την περίοδο που έχω τα, τα άγχη και αυτά, χθε ξύπνησα πέντε ώρα και μέχρι τις 9 έκανα την καλύτερη δουλειά που έχω εβδομάδες να κάνω. Έκλεισα πράγματα και αυτά. Θα μπορούσα να είναι ένα μέρα μου και θα ήμουν χαρούμενο. Είναι κλασικό γράφημα τώρα αυτό. Είσαι. Ναι. Δηλαδή. Σε σχέση με την αναπληκτικότητα. Πόσο χρόνο έχει και πηγαίνει τάκ, 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 και ξαφνικά τι έχω κάνει. Μαι, με, με. Έτσι. Τάκ, έτσι. Τι κάνει όμω αυτό το πράγμα. Σου δίνει αυτό το μπουστάρισμα. Δηλαδή <laughs> έχει συνδέσει αυτό το πράγμα που κάνει με το μπουστάρισμα που νιώθεις, δηλαδή το συνέστημα το οποίο παίρνεις και περιγράφεις τώρα, έτσι, και, και, είναι ρεαλιστικό γιατί έτσι νιώθεις, ξέρεις, μπορείς το πίσω μέρος του μυαλού, λέω εγώ τώρα, να είναι το ότι για να το νιώσω, τα μαζεύω, το, <laughs> πρέπει να κάνω αυτό. Από δεν είναι reward system το οποίο το πάει... Ριγο... Ακριβώς, το reward system είναι, ε, ε, ξέρεις, Τρίγκερ ξεκινάει, συμπεριφορά ξανά, τι έρχεται, τι έρχεται, τι έρχεται. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι αναπληκτικοί όντω εξαντλούν τα περιθώρια. <laughs> Αλλά είδε τι, είπε, ότι mm. ε, είναι και μία, ε, ένα, ένα flag για σένα, ότι σαν να πλησιάζει σε, σε, σε burnout. Γιατί αυτό δεν είναι βιώσιμο. Αν το κάνει συστηματικά από ένα σημείο και μετά, επειδή αυτό το mental clutter. Ε, συγκεντρώνεται και είναι και συμπεριφορικό ε, Είχα να κάνω μία παρουσίαση και είχα τόση πολλή πληροφορία ε, και δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω mm. γιατί ήθελα να τα πω όλα και κάθε φορά που σκεφτόμουν κάτι τι έκανα έμπαινα και έκανα κι άλλη έρευνα κι άλλη έρευνα και άλλη έρευνα. Και μετά σκέφτηκα, δεν θα τελειώσει ποτέ. Και δεν μπορούσα Οχτά να καταλάβω. Ναι, <laughs> <laughs> Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ενώ έχω όλη αυτή την πληροφορία στο κεφάλι μου. Δεν μπορώ να ξεκινήσεις. Δεν μπορώ να ξεκινήσω mm. κάτι το οποίο αισθανόμουν ότι το είχα όμως. Mm -hmm. έτσι. Λοιπόν, γιατί? γιατί εκεί έμεινε ένα κομμάτι που αφορούσε και όλα το πόσο τέλειο πρέπει να είναι. <laughs> εκεί έχω το... Θα θα σου πω, έχω, έχω το, ίδιο πράγμα με τις παρουσιάσεις. Ωραία, γενικά, ξεκινάμε την αρχή. Και ο Αντώνης και εγώ, μας αρέσει πάρα πολύ να εκφραζόμαστε και γι' αυτό κάνουμε αυτό εδώ το podcast. Ωραία. Και στους δύο μας αρέσει να κάνουμε παρουσιάσεις. Και οι δύο κομπλάρουμε στο γράψιμο. Ναι. Καλά τα λέω. Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, ε, ένας λόγος που αυτό το podcast έχει δουλέψει για μας και τι θα πει η δουλέψει για μας, Θα πει το κάνουμε αρκε, Με αρκετή συνέπεια Θα κλείσουμε τέσσερα χρόνια mm -hmm. Τώρα Είναι γιατί ρέει αυτό το πράγμα Δηλαδή ξεκινάμε, μιλάμε, είναι η κάμερα εκεί Τα λέγαμε το production Δεν, δεν μπορούμε να γυρίσουμε, να ξαναγράψουμε Από που mm -hmm. θα ξεκινήσουμε Δηλαδή πάμε και ότι είναι mm -hmm. Και έτσι νομίζω και εσύ κάπως το κάνεις Αλλά εγώ σίγουρα έτσι έχω καταλήξει Να κάνω σε σημαντικό βαθμό Και τις μου. Mm -hmm. Η παρουσιά μου είναι σε σημαντικό βαθμό freestyle. Mm -hmm. Δηλαδή, είναι ό,τι γίνει στη σκηνή. Τι διαφάνειε έχω, Συνήθω η κάθε μου διαφάνεια είναι τρει λέξει, τέσσερι. Αυτό κάνω. Αυτός είναι ο δικό μου μηχανισμό. Αυτό που δεν έχω βρει ακόμα είναι το κομμάτι. Εμένα Μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω και ενώ παλιά έγραφα πάρα πολύ, δηλαδή ξεκινούσα απλά και έγραφα, πλέον μου είναι πολύ δύσκολο. Θέλω πάρα πολύ να το κάνω, το έχω πολύ βάρο. Το mm. καταφέρνω μία φορά τις τρει μήνε. Ναι. Υπάρχει αυτό. Τρει φορέ το χρόνο, τέσσερι θα γίνει. Αλλά that's it. Mm. Γιατί δε, δε, εκεί δεν μπορώ να κάνω ακριβώ freestyle. Να, αυτό τώρα. Αν είναι ένα δομικό έτσι στοιχείο του, του ποιο είσαι, το freestyle ή η, η γραφή. Δεν ε, είναι έτσι. Μπο, μπορεί να φανεί και λίγο περίεργη στο πολύ freestyle ή θα πρέπει να επιλέξεις για παράδειγμα. Τι είδου γραφή θα ναι. έχει. Όταν έρχεται τώρα, τώρα κάποιο και μου ζητάει ένα άρθρο ή ένα blog και μου λέει χιλιέ mm. λέξει <laughs> που αφορούν την αναβλητικότητα, που αφορούν το υβριδικό μοντέλο εργασία, αυτό πρέπει να έχει μία αρχή, μέση και τέλο. Θα πάρει κάποιον, πες, πήγαινε μικρή κουβέντα. Δε από έχει το βρα. λεπτό <laughs> τάδε στο λεπτό τάδε και γράφει ότι καταλαβαίνει. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, θα πρέπει να σκεφτώ σε ποιου απευθύνομαι. Θα πρέπει να, να δομηθεί με τέτοιο τρόπο, γιατί ο άλλο που θα ξοδέψει τρία λεπτά, δύο, τρία, οτιδήποτε, θα πρέπει κάπως να συνδεθεί. Και το freestyle και η επικοινωνία, δηλαδή οι, η παρουσιάσει, επειδή επιτρέπουν και αυτή την, τη, τη, μετάδοση τη, της ατμόσφαιρας, του, του ποιος είσαι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οκ, okay, λέμε ό,τι λέμε γύρω από τα, τα θέματα, έτσι, αλλά επί της ουσίας συνδεόμαστε και με έναν τρόπο ε, επικοινωνιακά. Αυτό στη γραφή δεν είναι πολύ εύκολο. Και θεωρώ ότι όσο το αφήνει σε, σε αφήνει. Αλλά... Αυτό ήταν το ότι το άφησα κάποια στιγμή. Ακριβώς αυτό. Γιατί όταν έγραφα ήταν ωριακά First time το mm. γράψουμε. Δηλαδή, mm. Έγραφα, mm. Είχα, είχα βρει τον τρόπο και αυτό ερε, γιατί Δεν πήγαινα και έκανα editing του, editing του, editing του, editing. Δεν mm. έκανα όλο αυτό. Mm. Έκανα πράτ, άλλη μια φορά ορθογραφικά και έφυγε. Και το άφησα και μ' άφησε. Practice makes perfect. Ό,τι mm. αφήνει, μετά το mm. πα να το ξαναπιάσει, ε, παιδιά, εντάξει, είναι δύσκολο. Όπω με, με τα πάντα. Mm. Με τα πάντα. Έτσι. Mm. Αλλά τα skills και, το, και η προσωπικότητα του. Τι ταιριάζει σε, στο, στον καθένα. Ε, ξεκάθαρα είσαι του, του freestyle. Έτσι, yeah. ναι, μου πολύ τελικά. Yeah. Μάλλον πρέπει να γράφω πιο σύντομα ή κάτι τέλο να βρω τον Μπορεί τον να τρόπο. να ξεκινήσει μετά. Τα... Μπορεί με το που κλείσουμε. Να ξεκινήσει να γράφει. Ναι. Κοίταξε, με το που κλείσουμε. Έχω ένα meeting, μετά το meeting έχουμε να κάνουμε αυτό το βίντεο που αναβάλουμε εδώ και να μην Α, οκ. Επομένω κολλάνε όλα, έτσι. <laughs> ναι. Αναβλητικότητα. Μόλις... Μπράβο, <laughs> μόλι κλείσουμε το αναβλητικό βίντεο, θα γράψει το άρθρο που λέω εδώ και να Τότε θα, θα του βάλω εγώ μάλλον. ένα deadline συγκεκριμένο. Πρέπει μέχρι τι δύο. Πρέπει να έχει αυτό, να μου στείλει αυτό μέχρι τότε. Μάλιστα. Να ένα challenge. Ωραία, γενικά δεν ξέρω. Πήγαμε σε πολύ ωραία θέματα σήμερα. Ναι. Τι δεν πιάσαμε που θα ήθελε να πιάσουμε σαν θέμα. Νομίζω πιάσαμε, παιδιά, αρκετά για intro. Για ναι, intro, για intro. Ε, ε, ναι, ναι, ναι. Πιάσαμε ε. για part τα one. πάνω. Για part δηλαδή, one. σταματήστε με, ναι, part one. Ε, νομίζω είπαμε πολύ καλά έτσι πράγματα. Ναι. Ε, Σούπερ. Ε, νομίζω τώρα. ότι μπορούμε εδώ πέρα ένα καλό σημείο να το ραπάρουμε ε? για σήμερα. Yes. Ναι. Είτε... Ε, οπότε, πηγαίνοντας προς το τέλος, ε, μπορεί ο καθένας από μας να πει ένα, εσύ πολύ και περισσότερα αν θέλει πράγματα να προτείνει. Mm -hmm. ε, Θα να πας πρώτη ή τελευταία. Ε, να πάω πρώτη. Να πα. Ωραία. Θα να εκμεταλλευτώ λίγο. Mm -hmm. ε, λοιπόν, σκεφτόμουν το burnout. Mm -hmm. Για όποιον θέλει να διαβάσει και για του οργανισμού. Mm -hmm. ε, υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, The Burnout Epidemic. Mm -hmm. Το έχει γράψει η Jennifer Moss. Το οποίο εξηγεί πολύ ωραία. Ε, όχι α, τι είναι το burnout, okay, πες ότι γλάνουμε, βρίσκουμε τι είναι το burnout, διάφορα pain points που συμβαίνουν mm. σε, σε οργανισμούς. Ε, τον τελευταίο καιρό ακούω, παιδιά, ένα πολύ ωραίο podcast που αφορά την επικοινωνία. Mm -hmm. Είναι του Stanford, λέγεται Think Fast, Talk Smart... Mm -hmm. Ψάξτε το λίγο. Θα το, το... Θα το, θα το βάλουμε και ούτω ή άλλω. Βάζουμε και λινκάκι κάτω. Οπότε θα είναι το, θα το, θα το σωστό κάτω. Σούπερ. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Μιλάνε πάρα πολύ για, για επικοινωνία και είναι πολύ έτσι, smart όπω ε, το λέει. Ε, ε, αυτά μπορώ να σκεφτώ τώρα. Σούπερ. Σε σχέση με ό,τι είπαμε. Λοιπόν, εγώ θα πω άσχετο. Τώρα, εγώ είμαι σε ένα mod που προτείνω α πούμε espresso bars κάθε φορά που έχω mm -hmm. πάει. Ναι. Οπότε θα προτείνω το φουαγέ που είναι στην Πανεπιστημίου. Που είναι. Ναι, είναι, καιρό, να πάμε ναι. Και. καιρό να πάμε. Είναι ένα μικρό καφέ που κάνει έτσι yeah. ωραία. Ωραία εσπρεσάκια. Λοιπόν, αφού ε, ε, εγώ πρώτα την τελευταία φορά μαγα, βραδινό μαγαζί και αφού έρχεται η καλοκαίρι, ε, νομίζω στα επόμενα θα προτείνω τα δύο μαγαζιά που μου αρέσαν να πηγαίνουν το καλοκαίρι και θα ξεκινήσω με το Island. Που oh, uh, yeah. μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά oh. κάτι που κάτι, κάτι, κάνει κάτι Κυριακέ νωρί απόγευμα, ώστε να κοιμάμε και 11 η ώρα ah, μετά. Είναι ναι, φανταστικό. Και το well-being μέσα. Ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> Αλλά όχι, μου αρέσει πολύ και μου αρέσει yeah. και η τοποθεσία και όλα. Οπότε θα προτείνω εγώ αυτό για σήμερα. <laughs> Τέλεια. Τέλεια. Το κρατήσαμε ρηχό εμεί από τι. <laughs> 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 παιδιά είπαμε. Το well-being είναι όλα <laughs> <laughs> τα πράγματα. Είναι εφικτό, είναι σφαιρικό. Επομένω, μια χαρά. σούπερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Fake. εγώ σα ευχαριστώ Αντώνη και πάλι πού ε, σε βρίσκει ο κόσμο, ε, άμα αλλά, δηλαδή κάποιο να σε βρει, LinkedIn, Twitter, κάπου αλλού. Στο LinkedIn, σαν Φέι Βασιλιάδε. Στο Google είμαι παντού. μέσα του Wilks. Τέλεια. Αυτά επεισόδιο. 26, 26. Α, Πάλι, ναι. για φέτο. 32, ναι, ναι, ναι. Έχουμε ναι. Ναι. άλλα 6 για φέτο. Ε, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και όσοι ήταν μαζί μα yeah. και μέχρι την άλλη εβδομάδα για του υπόλοιπου. Τα λέμε. Bye bye.